Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι 3η και 13, η ώρα είναι 6 και στο Legal Matters Podcast έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο μας, τον Πόλη τον Πολυβίου. Αγαπητέ Πόλη, καλησπέρα και καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο ένα πολύ καυτό θέμα, ένα θέμα που απασχολεί τους δικηγόρους, τους δικαστές και την κοινωνία, θα έλεγα γενικότερα, το θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης. Να πω ότι υπάρχει κατάληξη στα 3 νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Αύριο το θέμα πάει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής για τελική συζήτηση, με την προοπτική την Παρασκευή να μεταφερθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστούν. Αυτή τη φορά υπάρχει και η συγκατάθεση και συμφωνία του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Υπάρχουν όμως συναδέλφοι, όπως ο Πόλης Πολυβίου, που έχει εξ αρχής ταχθεί και τοποθετηθεί κατά της τροποποίησης, κατά της μεταρρύθμισης με αιχμήν του δόρατος των διαχωρισμών του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτά έτσι εισαγωγικά. Βεβαίως ο Πόλης Πολυβίου δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι πασίγνωστος, είναι σεβαστός, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, είναι ένας δικηγόρος ακαδημαϊκός. Ασκεί τη δικηγορία από το 1981, ήταν σύμβουλος όλων των προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Είναι πολυγραφότατος συγγραφέας, έχει γράψει πάνω από 25 βιβλία και για το Κυπριακό αλλά και νομικά συγγράμματα, με τελευταίον το κατάχρηση της διαδικασίας. Αγαπητέ Πόλη, δεν θα πω για το βιογραφικό σου, διότι νομίζω θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Να πάμε νομίζω στο προκείμενο, επειδή δεν σου αρέσουν και τα βιογραφικά. Μάλιστα. Να λες για τον εαυτό σου, να πάμε στο συγκεκριμένο και να ξεκινήσω βάζοντας και στους συναδέλφους στο live feed, στο Facebook, ένα link με το μνημόνιο το οποίο έχεις ετοιμάσει, έχεις επικαιροποιήσει και έχεις στείλει στην Υπουργό Δικαιοσύνης και στο Ανώτατο Δικαστήριο κλπ, με το οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου. Και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε έτσι με απλά λόγια τι ακριβώς επιχειρείται με τούτη την περιβόητη την μεταρρύθμιση. Τι θέλουμε να κάνουμε έτσι με δύο λόγια. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον εξής τρόπο. Μάλιστα. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και δυσλειτουργεί. Ποια είναι τα κυρία του προβλήματα και πώς τα διορθώνουμε αυτά τα προβλήματα. Το κάθε σύστημα που χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια παρουσιάζει αδυναμίες. Mm-hmm. Παρουσιάζει όμως και άλλη διάσταση. Μπορεί να έχει θετικά σημεία. Το θέμα είναι ότι μία μεταρρύθμιση πρέπει να βελτιώνει και όχι να καταστρέφει το σύστημα. Σωστό. Σίγουρα, ως ασκόντη δικηγορία για πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα αυτών της καθυστέρησης. Πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακοσέχοντα χωρίς να επηρεάζουμε ενδεχόμενες καλές δομές ή ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν. Και η βασική μου θέση είναι ότι στην προσπάθεια μας και στην προσπάθεια ορισμένων να μεταρρυθμίσουν και να αναδομήσουν, θα επιφέρουν ενδεχόμενα μεγάλη βλάβη και ζημιά στο όλο σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, από το 1964 έχουμε ουσιαστικά το ίδιο σύστημα. Έναν ανώτατο, ενιαίων και ενοποιημένων και έχουμε τα επαρχιακά δικαστήρια σε διάφορες βαθμίδες. Τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακοσέχοντα όχι με στοχευμένες λύσεις και προσεγμένες λύσεις, αλλά με μια ολική μεταρρύθμιση. Ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση? Εκτίσεως, δυσπιστώ για ολικές μεταρρυθμίσεις,
διότι επιφέρουν όχι μόνο ασάφεια και αβεβαιότητα, αλλά διότι θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσουν καλά. Αλλά και τελειώνω την πρώτη μου τοποθέτηση. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση που έχει σαν βασικό πυλώνα των διαχωρισμών του ανωτάτου δικαστηρίου σε δύο ανώτατα δικαστήρια επί του μοντέλου της Ζυρίχης και του 1960, για μένα είναι μια πολύ, πολύ επικίνδυνη ενέργεια για πολλούς λόγους. Άρα, συνοπτικά, εκείνον το οποίο επιχειρείται είναι, πρώτον, κάνουμε δύο ανώτατα δικαστήρια ως τριτοβάθμια, ανώτατο συνταγματικό και ανώτατο, πάει από κάτω ένα 16μελές εφετείο, φεύγει η αρμοδιότητα των εφέσεων και πάει στο εφετείο και τα ανώτατα δύο δικαστήρια τι θα κάνουν, διαχωρίζεται και εκεί η δικαιοδοσία, πώς είναι το πρόγραμμα, πώς είναι το σχήμα που προτείνει. Το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο που προνοείται, μάλιστα, θα έχει βασικά δικαιοδοσία σε σχέση με θέματα πολιτιακά, συνταγματικά, συνταγματικότητα των νόμων, αναφορές, εκλογοδικεία και αυτά όλα. Ό,τι αποκαλούμε γενικά το δημόσιο ή πολιτιακό δίκαιο. Το ανώτατο δικαστήριο θα αποτελείται από αριθμό δικαστών οι οποίοι θα επιλαμβάνονται σοβαρών θεμάτων ιδιωτικού ή αστικού και ποινικού δικαίου. Δηλαδή, η βάση της διαφοράς είναι το συνταγματικό δίκαιο από τη μια και το ιδιωτικό δίκαιο από την άλλη. Ό,τι ακριβώς έγινε το 1960. Το 1964 αυτά τα δύο διαφορετικά δικαστήρια συνενώθησαν σε έναν ενιαίο δικαστήριο, αρχικά 5 δικαστές και μετά μεγάλωσε ο αριθμός τους, σήμερα έχουμε 13, αλλά σήμερα έχουμε έναν ενιαίο ανώτατο δικαστήριο που επιλαμβάνεται όλων των νομικών θεμάτων, συνταγματικά, αστικά, ιδιωτικά, ποινικά, κατέθεση. Δεν έχουμε τριτοβάθμια δικαιοδοσία, που σημαίνει ότι έχουμε το ανώτατο και τα επαρχιακά. Η στοχοποιημένη τροποποίηση είναι όχι μόνο ο διαχωρισμός, αλλά και η δημιουργία τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας με την εγκαθίδρυση του εφετείου, που θα αποτελείται από 16 δικαστές. Στις αρχικές μου τοποθετήσεις πριν περίπου 1,5 χρόνο, εκφράστηκα εναντίον όλης της μεταρρύθμισης. Αλλά έχω πιστεί δυστυχώς ότι οι καθυστερήσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν λύονται εκτός με τη δημιουργία ενός πρόσθετου δικαστηρίου. Γι' αυτό, στο μνημόνιο που κυκλοφόρησα πριν από μία περίπου εβδομάδα, υποστηρίζω έντονα τον μη διαχωρισμό του ανωτάτου, δηλαδή να παραδίνει ένα ενιαίο ανώτατο δικαστήριο με ικανών αριθμών. Αποδέχομαι τη δημιουργία εφετείου από 16 δικαστές και με ουσιαστικά την υιοθέτηση της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας, δηλαδή μπορεί ένα δικαστήριο, το εφετείο, να παραπέμψει θέμα εις το ανώτατο, το έναν ή το άλλον, με άδεια. Αυτόν το δέχομαι. Δηλαδή δέχομαι το εφετείο, δέχομαι ότι από το εφετείο πιο πάνω θα χρειάζεται ειδική άδεια, δεν θα είναι έφεση τελείως ελεύθερη όπως τώρα, αλλά απορρίπτω παντελώς των διαχωρισμών των δύο δικαστηρίων και παραμένω υπέρ της συνέχισης του δικαστηρίου που δημιουργήθη το 1964. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική μου τοποθέτηση. Τώρα, στο εφετείο που προτείνεται με το νομοσχέδιο, θα υπάρχει δικαιοδοσία για όλες τις υποθέσεις ποινικές, αστικές κλπ, δηλαδή για όλα τα δικαστήρια, δηλαδή θα είναι δευτεροβάθμιο για όλα τα ζητήματα ή θα έχει θέματα που θα πηγαίνουμε στον τρίτο βαθμό, απευθείας, όπως είναι. Το εφετείο, όπως το αντιλαμβάνομαι, θα έχει δικαιοδοσία για σχεδόν όλα τα θέματα. Θα δημιουργηθούν 5 τμήματα, 5 επί 3, 15 και θα παραμείνει ο πρόεδρος εκτός των συνθέσεων. Μάλιστα. Θα λαμβάνει μια γλώσσα, αλλά θα δημιουργηθούν 5 τμήματα. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ένα από τα πολύ, πολύ μεμπτά θέματα κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, είναι ότι εάν ένας δικαστής, ανεξάρτητα από βαθμίδα,
αντιμετωπίσει ένα συνταγματικό θέμα, ιδιαίτερα συνταγματικότητας νόμου ή κανονισμού, ναι, τότε ενδεχόμενα να αποστείλει το θέμα για απόφαση στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, αφού συντάξει μνημόνιο ο δικαστής ότι γίνεται αυτό το θέμα, η επίλυση του είναι ουσιώδου σημασίας για την επίλυση της διαφοράς, οι θέσεις των διαδίκων είναι αυτές, η δική μου τοποθέτηση, εάν θέλει ο πρωτόδικος δικαστής να πει, είναι αυτή, και το αποστέλλω στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Μάλιστα. Το ανώτατο συνταγματικό μπορεί να το δεχθεί ή να μην το δεχθεί. Και ένα σημείο, αγαπητέ Χριστόφορε, είναι το εξής. Είσαι και είμαστε δικηγόροι. Η διαδικασία αυτή, φαντάσου να έχουμε μία υπόθεση ενώπιον ανωτέρου επαρχιακού δικαστή και γίνεται θέμα συνταγματικότητας ενός νόμου. Τώρα αποφασίζει ο δικαστής, καλός ή κακός, και το θέμα πηγαίνει σε έφεση. Ναι. Τώρα γίνεται αυτό το θέμα. Ο πρωτόδικος δικαστής θα αποφασίσει κατά πόσον είναι ουσιώδες για επίλυση της διαφοράς, θα κατακτήσει μνημόνιο, θα εκθέτει και τις δικές του απόψεις, και εγώ λέγω ότι οι περισσότεροι δικαστές θα κατακτίζουν και θα διατυπώνουν και τις δικές τους απόψεις. Ναι. Εν τω μεταξύ θα αναστέλλεται η διαδικασία και θα αποστέλλεται στο ανώτατο συνταγματικό, το οποίο μπορεί να αναλάβει ή να μην αναλάβει δικαιοδοσία. Αυτή η περίοδος τη βλέπεις να διαρκεί ο λιγότερο από 3-4 μήνες. Το μήνυμα. Προσθέτουμε 4-5-6 μήνες πέραν του κανονικού χρόνου. Είναι γι' αυτό που πιστεύω ότι μαζί με το ανώτατο συνταγματικό δημιουργούμε και τριτοβάθμια δικαιοδοσία, την οποία αποδέχομαι με δισταγμό, αλλά όπως και στη Ζυρίχη και στο Σύνταγμα του 60, η πρωτόδικη διαδικασία αναστέλλεται μέχρι ότου αποφασιστεί το θέμα το οποίο έχει παραπεμφθεί στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή, προσθέτουμε καθυστέρηση. Δεν λιγοστεύουμε την καθυστέρηση. Εάν το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση, σίγουρα αυτό το σύστημα δεν την επιλύει. Είναι γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η σωστή μεταρρύθμιση εντοπίζει το πρόβλημα ή τα προβλήματα και επιλέγει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Το κύριο μας πρόβλημα στην Κύπρο, όλοι παραδεχόμαστε, είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να υπάρχουν 5.000 εφέσεις πέρα των άλλων καθυστερήσεων. Πώς συνδέεται ο διαχωρισμός του ανωτάτου με την επίλυση του θέματος των καθυστερήσεων? Το ότι θα υπάρχει έναν εφετείο με 16 δικαστές, ναι, αυτό βοηθά στην επίλυση. Επομένως, ας αρχίσουμε με το εφετείο. Γιατί όμως να διαχωρίσουμε το ανώτατο? Επομένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν υπάρχει σχέση, συσχετισμός μεταξύ προβλήματος που είναι η καθυστέρηση και διαχωρισμού του ανωτάτου δικαστηρίου. Είναι γι' αυτό που είμαι κάθετα εναντίον του ανωτάτου, του διαχωρισμού του ανωτάτου, αλλά τώρα, με κάποιο δισταγμό, υπέρ του εφετείου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα επιλύσει εν μέρη το θέμα των καθυστερήσεων. Να το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια, διότι υπάρχει και η έκθεση της Γκρέκο, υπάρχει το θέμα του αλληλοελέγχου του δικαστηρίου, διότι το ανώτατο, όπως ξέρουμε σήμερα, είναι εντελώς ανέλεκτο. Όμως, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του τι προτείνεται, είπαμε διαχωρισμός ανωτάτου, δημιουργία εφετείου και υπάρχει και το θέμα του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου που εκεί μπαίνει πλέον και ο πρόεδρος του Πανκυπρίου ως μέλος για το διορισμό των δικαστών μαζί με το Γενικό Εισαγγελέα και το γνωμοδοτικό δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα συμβουλεύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διορισμό δικαστών των ανωτάτων δικαστήριων, κάτι που σήμερα δεν υπάρχουν. Οπότε αν τα είπαμε έτσι περιληπτικά τις αλλαγές που προτείνονται με τη νέα μεταρρύθμιση και θέλω να βάλω στη συζήτησή μας το εξής. Όπως σωστά αναφέρεις στο μνημόνιο σου, πάμε να αλλάξουμε ουσιαστικά τη δικαστική εξουσία. Και μπαίνει ένα ζήτημα κατά πόσο
έγινε η αναγκαία διαβούλευση, όχι μόνο με τους δικηγόρους, αλλά με την κοινωνία γενικότερα, έγινε αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος, το ένα. Και δεύτερο, επί τη βάση ποιας γνωμοδότησης ή άποψης ειδικών αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Και από ό,τι φαίνεται ή από όσο ξέρω εγώ, δεν υπάρχει καμιά επιτροπή σοφών ή κανένα law commission όπως έχουμε για παράδειγμα στην Αγγλία που πρότεινε αυτόν το πράγμα. Άρα ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτόν το ζήτημα του δημόσιου διαλόγου αλλά και της κάποιας ειδικής επιτροπής που θα πρότεινε αυτές τις αλλαγές. Καταρχήν θα ήθελα να αρχίσω με δύο άλλα σημεία. Mm-hmm. Έχει στήξει το έναν. Είμαι υπέρ του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έναν ευρύτερο γνωμοδοτικό όργανο από τώρα. Mm-hmm. Τώρα γνωρίζουμε ότι το ανώτατο δικαστήριο προβαίνει σε σύσταση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι είναι σωστό και προς την ορθή κατεύθυνση να διευρυνθεί αυτό το συμβούλιο, να μην είναι μόνο δικαστές, αλλά και ο Γενικός Αγγελέας. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είμαι υπέρ του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Επίσης είμαι υπέρ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, διότι, όπως είπε ο Κλεμανσό, ο πόλεμος είναι πολύ σημαντικός για να το χειρίζονται μόνο οι στρατηγοί. Και εγώ λέγω, ο νόμος και η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικά για να τη χάνουν χειρισμού μόνο από δικαστές. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό που θα διεύρυνα και τη γνωμοδοτική διάσταση και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μάλιστα, το ένα. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Πρέπει μαζί με τα κακά του συστήματος μας να εντοπίσουμε τα καλά του συστήματος μας. Ποια είναι αυτά? Προσέξτε. Πρώτον, δεν νομίζω οποιοδήποτε να έχει μιλήσει ποτέ για διαφθορά της δικαιοσύνης ή να το εννοεί σοβαρά. Δεν πιστεύω ότι η δικαιοσύνη μας είναι διεφθαρμένη. Λάθη γίνονται, αλλά πιστεύω ότι οι δικαστές μας κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι έντιμοι, ακριβοδίκαιοι και κάνουν το καλύτερο που μπορούν με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν. Mm-hmm. Το δεύτερο, πέραν της ύπαρξης ενός έντιμου συστήματος, προσέξτε, δεν πρέπει να ξεχάνουμε το ουσιαστικό δίκαιο. Στην Κύπρο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύστημα ουσιαστικού δικαίου. Με κορμόν το κοινοδίκαιο, που καλύπτει σχεδόν όλων των ιδιωτικών, αστικών, ποινικών δίκαιων, με συνταγματικό δίκαιο που βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Κοινοπολιτείας όπως Αυστραλία, Καναδάς, και έχουμε ταυτόχρονα και διοικητικό δίκαιο που βασίζεται στο υπηρετικό δίκαιο. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσει έναν καλό ουσιαστικό σύστημα δικαίου, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν αντιμετωπιστεί με εισβολή κλπ. Και γράφοντας τα βιβλία μου πρόσφατα, Χριστόφορε, mm-hmm. για συμβάσεις, για αστικά δικήματα, για πτυχές του διοικητικού δικαίου, για πτυχές του ποινικού δικαίου, έχω εντυπωσιαστεί με πάρα πολλές αποφάσεις δικαστικές που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Η απόφαση Ιπραχήμ, η απόφαση Αυροσία, πάρα πολλές άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου μας έχουν κοσμήσει τα συγγράμματα ξένων μελετητών, συμβάσεις, ποινικό δίκαιο. Τα δικαστήρια μας, οι πολλοί από τους δικαστές, παράγουν καλή δουλειά, αλλά υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή, κάτι πολύ απλό. Είμαστε το μόνο σύστημα στην Ευρώπη, να μην πω στον κόσμο και σίγουρα στην Κοινοπολιτεία, όπου η έφεση είναι δικαιωματικά. Δηλαδή, κάνεις μια πολύ απλή υπόθεση πρωτόδικα και μετά προχωρήσεις στο ανώτατο. Χωρίς άδεια, χωρίς τίποτε. Σε όλες τις άλλες χώρες που γνωρίζω, πρέπει να δοθεί άδεια. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σημείο το οποίο να είναι συζητήσιμο. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει, αν δηλαδή πρόκειται για ένα απλό ατύχημα και είναι θέμα να αποζημιώσουν κλπ. Είναι κατάχρηση να πηγαίνεις πάντα στο ανώτατο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα είναι διαδικαστικό όμως τούτο, δεν είναι? Είναι διαδικαστικό, αλλά πιστεύω δημιουργεί, έχει συμβάλει πολύ στη δημιουργία καθυστερήσεων. Διότι ο κάθε ένας ο οποίος χάνει πρωτόδικα πάει στο ανώτατο
δημιουργείται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς για όλους τους συντελεστές. Δηλαδή, δικαστές, στενογράφους, προσωπικών των δικαστηρίων κλπ. Είναι γι' αυτό που, πρόσεξε, λέγω ότι παρόλα τα κενά και αδυναμίες του συστήματος, έχουμε επιτύχει κάτι, έχουμε επιτύχει σημαντικά πράγματα στην Κύπρο. Έχουμε ένα αξιόπιστο δικαστικό σύστημα με πολλές αδυναμίες και καθυστερήσεις και έχουμε ένα πολύ αξιόλογο σύστημα δικαίου με μεγάλα λάθη από δικαστές και από δικηγόρους, πρέπει να σας πω, αλλά αυτό διορθώνεται. Επομένως, δεν πρέπει εύκολα να αλλάξουμε παντελώς την δομή των δικαστήριων. Έχω σταθεί όλα αυτά για να απαντήσω απλώς το ερώτημα σου. Ναι, πιστεύω ότι έγινε διαβούλευση εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όχι με οποιονδήποτε δομημένο τρόπο. Άλλαξαν τρεις υπουργοί δικαιοσύνης. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, ο κύριος Σαββίδης, η κυρία Ιωλίδη. Και οι τρεις αξιόλογοι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν, προσπαθούν κλπ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο πρώην και ο νυν, οι πρόεδροι του, έδειξαν ενεργό ενδιαφέρον κλπ. Αλλά φέρει ποινή στην Αγγλία, τι θα γίνει εδώ. Θα πήγαινε το θέμα πρώτα σε ένα commission, όπως έθεσες, σε μια επιτροπή, είτε είναι η επιτροπή του Επιτρόπου Νομοθεσίας, είτε κάτι άλλο, να μαζέψουν συγκριτικά στοιχεία και σιγά σιγά να γίνει μια δομημένη διαβούλευση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εδώ ακούμε για συναντήσεις των κομμάτων που απόλυτα θα πρέπει να συνενέσουν, διότι το θέμα θα πάει στη Βουλή, στη Βουλή. Και όλοι οι ενδιαφερόμενα. Ανώτατα των δικαστήριων. Αλλά κρίνω, αποκομίζω την εντύπωση ότι δεν έγινε μια δομημένη εργασία αυτά τα περασμένα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είτε έγινε είτε δεν έγινε, εμείς έχουμε μπροστά μας, όπως πολύ ορθά είπες, τρία νομοσχέδια που οριοθετούν μια ολική μεταρρύθμιση με βασικό πυρήνα των διαχωρισμών του ανωτάτου και είναι αυτό που θα πρέπει να κρίνουμε. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Πολύ ορθά είπες, εγώ υποβάλλω έναν ερώτημα. Ποιος είπε ότι ο διαχωρισμός του ανωτάτου θα συμβάλλει στη λύση των καθυστερήσεων? Ποιος το είπε αυτό και με ποια εμπειρικά στοιχεία? Αντίθετα, η δημιουργία δύο δικαστηρίων, ενώ υπάρχει ένα δικαστήριο, θα δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις. Ενδεχόμενα, οι καθυστερήσεις να λιγοστεύσουν λόγω της δημιουργίας του εφετείου και της ανάγκης για εξασφάλιση άδειας πριν πάει από εφετείο εις το ανώτατο. Αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το ενιαίο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο, επαναλαμβάνω, προσφέρει πολλά στην ενότητα του δικαίου. Τώρα, να τα πάρουμε έναν ένα. Καταρχήν να πω ότι για το θέμα της λήψης άδειας για καταχώρηση έφεσης, όπως μου έχουν υποδείξει και εδώ και μου έχουν θυμίσει, υπάρχει ο διαδικαστικός κανονισμός που υποτίθεται κάνουμε την προδικασία, που ονομάζεται ο περί απόρριψης, προδήλωση αβάσιμων εφέσεων κλπ. Εκείνο δεν εφαρμόζεται. Εκείνο που εξετάζεται, όπως ξέρεις, στην προδικασία είναι αν είναι αιτιολογημένοι λόγοι. Άρα, αναγνωρίστηκε η ανάγκη, μπήκε ένας μηχανισμός, απλά στην πράξη δεν το εφαρμόσαμε. Δεν θα μπορούσε σε εκείνον το στάδιο, αν ήταν προδήλωση αβάσιμη έφεση, να απορρίπτεται. Επομένως, έχουν ευθύνη και οι δικηγόροι και οι δικαστές γι' αυτό, για αυτήν την εξέλιξη. Το δεύτερο, νομίζω ότι ο διαχωρισμός του ανωτάτου δεν σκοπεί στο να επιλύσει το ζήτημα των καθυστερήσεων. Αυτό θα το κάνει το 16αμελές εφετείο. Ο διαχωρισμός του ανωτάτου σκοπεί στο να ικανοποιήσει την ανάγκη του αλληλοελέγχου των δικαστών. Εξού και η Γκρέκο το έχει χαιρετήσει. Έχει χαιρετήσει τα τρία νομοσχέδια, διότι πλέον εισάγονται checks and balances στο ανώτατο επίπεδο των δικαστηρίων μας. Πολλοί που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως ξέρεις. Κανένας δεν ελέγχει τους δικαστές. Στο πρώτο σημείο, συμφωνώ ότι έγινε μια προσπάθεια πλαγίως για να απορρίπτονται ως καταχρηστικές κλπ. Αλλά εγώ εννοώ κάτι πολύ πιο δραστικό. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας της έφεσης. Εγώ λέγω ότι όπως σε πολλές χώρες, πριν από την έφεση, θα πρέπει να πάρεις άδεια για έφεση. Μπορούμε να θέλουμε να το κάνουμε αυστηρό, ότι θα δίδεται άδεια για έφεση,
εκτός εκεί που είναι προδήλως αβάσιμη ή χωρίς προοπτική επιτυχίας. Επομένως, εγώ θέλω αυτό να γίνει πιο σαφές. Mm-hmm. Το δεύτερο, με όρον το ΣΕΒΑΣ, τι εννοούμε αλληλοέλεγχο. Οι δικαστές τώρα είναι σε ένα σώμα. Εάν ήδη οι δικαστές με ορισμένους άλλους μπουν σε δύο σώματα, πώς θα ελέγχει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν είναι για το πειθαρχικό το οποίο μπορεί κάποιος δικαστής να διαπράξει, μπορούμε αυτό να το λύσουμε με άλλους τρόπους. Μπορεί το θέμα του πειθαρχικού αδικήματος κάποιου δικαστή να το χειρίζεται μια επιτροπή αποτελούμενη από τρεις συναδέλφους του, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και τον Γενικό Εισαγγελέα. Μπορεί να υπάρξει ρύθμιση ελέγχου μεμονωμένων και σπάνιων περιπτώσεων κακής συμπεριφοράς, αλλά όταν λέμε αλληλοέλεγχων, checks and balances, τι σημαίνει? Θα ελέγχει το ένα δικαστήριο τον άλλον? Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Αντί αλληλοέλεγχων, θα έχουμε συγκρουσιακές συνθήκες, διότι θα έχουμε δύο δικαστήρια, τα οποία θα συγκρούνται μεταξύ τους. Ποιον έχει δικαιοδοσία, αντί του άλλου, θέματα δικαιοδοτικά, τα οποία ουδείς θα μπορεί να λύει. Είναι γι' αυτό που όταν έχεις ένα δικαστήριο στην κορυφή, με ενοποιημένο χαρακτήρα και ικανόν αριθμό δικαστών, ένα δικαστήριο, και με ρυθμίσεις για θέματα πειθαρχίας και αυτά όλα, είναι κατά πολύ καλύτερο, διότι διασφαλίζει και την ενότητα του δικαίου. Και είναι αυτό ένα θέμα με την άδεια σου, στο οποίο θέλω να επανέλθω, να μου δώσεις την άδεια. Ναι. Τι σημαίνει ενότηση του δικαίου? Αυτό ναι, θα το σχολιάσουμε, το έχω σημειωμένο και θα σου θέσω και τις απόψεις του Προέδρου μας, του Χρήστου του Κληρίδη, που έγραψε έναν άρθρο χτες και το δημοσίευσε στο δικαιοσύνη.com, θα το βάλω και αυτόν το link, που υποστηρίζει το δόγμα της εξειδίκευσης των δικαστών και τονίζει την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης. Όμως πριν πάμε εκεί, λες στο μνημόνιο σου ότι ουσιαστικά με αυτήν την μεταρρύθμιση αλλάζουμε το πολίτευμα. Είναι σαν να κάνουμε μια έτσι εγχείρηση, παρέμβαση στο πολίτευμα μας. Δεν είναι θεμητό αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί μια πολιτεία να αλλάζει, να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία? Δηλαδή, γιατί το θεωρείς κάπως ότι είναι κολάσιμο αυτό το πράγμα? Δεν είναι κολάσιμο per se. Βεβαίως, μπορεί η πολιτεία, έχει το δικαίωμα η πολιτεία να αλλάζει τους θεσμούς, έχει δικαίωμα η πολιτεία να δημιουργεί δικαστήρια, να καταργεί δικαστήρια. Το θέμα είναι να το αξιολογήσουμε επί της ουσίας την κάθε πρόταση. Και λέγω τα εξής. Η δικαστική εξουσία ελέγχει τις άλλες εξουσίες. Και στο μνημόνιο μου άρχισα με μια παλαιά διατύπωση του Αλεξάνδερ Χάμιλτον, ο οποίος είναι ένας από τους διαμορφωτές του Αμερικανικού Συντάγματος, ο οποίος έλεγε ότι είναι the least dangerous branch, δηλαδή η πιο ακίνδυνη εξουσία, διότι δεν έχει ούτε χρήματα, ούτε στρατό. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Τον πρόεδρο Μπούς, αντί τον Γκορ, ουσιαστικά τον έβγαλε, να μου επιτραπεί η αδόκιμη φράση, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε μέρα αποφασίζονται κεφαλαιόδη θέματα στα ανώτατα δικαστήρια. Το εκλογοδικείο πρόσφατα, όπου είχαν άμιξη. Θέματα αποκοπής μισθών. Θέματα του δικαιού της ανάγκης. Είναι βασικά θέματα και είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο ελέγχει όχι μόνο την διαμόρφωση του δικαίου, αλλά και το οποίο κρατά τις ισορροπίες μεταξύ των άλλων εξουσιών. Δηλαδή, αν υπήρξε υπέρβαση της νομοθετικής εξουσίας ή της εκτελεστικής εξουσίας, είναι το ανώτατο που θα τον κρίνει. Επομένως, το ανώτατο, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και έχει τον υπέρτατο λόγο. Τώρα, στην Κύπρο έχουμε ακόμα ένα θέμα. Το δίκαιο της ανάγκης. Ναι. Δηλαδή, είχαμε δύο δικαστήρια το 60. Ναι. Τα δύο αυτά δικαστήρια, για λόγους ούτου παρόντος, παρέλυσαν το τέλος του 63 με την αποχώρηση των Τούρκων και η πολιτεία
ενοποίησε τα δύο δικαστήρια λόγω του δικαίου της ανάγκης. Μάλιστα. Αυτό θεωρήθηκε νόμιμο με τον Ιμπραχήμ, ο οποίος Ιμπραχήμ έχει αναγνωριστεί σε πάρα πολλές άλλες δικαιοδοσίες ως κεφαλαιόδους σημασίας. Στη Μανιτόπα, στις Ινδίες, σε πολλές άλλες χώρες. Στο Ανακτοσυμβούλιο στην Αγγλία και στην υπόθεση της Ροδεσίας. Τώρα, έγινε η επίκληση του δικαίου της ανάγκης για να δημιουργηθεί ένα δικαστήριο. Τώρα επικαλούμεθα πάλι έμμεσα το δίκαιο της ανάγκης για να πάμε πίσω στα δύο δικαστήρια. Με τον τρόπο αυτό δυναμητίζουμε το δίκαιο της ανάγκης που είναι ο ακρογωνίος λίθος της πολιτείας μας. Ξέρω το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι ένας εύκολος χώρος δικαίου. Έχω γράψει και έχω γράψει και άλλοι πολλά για το θέμα αυτό. Αλλά είναι αντίλεκτο ότι η πολιτεία μας βασίζεται στο Σύνταγμα του 60 και στο δίκαιο της ανάγκης. Όταν τώρα αρχίζουμε να υπαναχωρούμε από το δίκαιο της ανάγκης, υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Θα μας πούν, κύριοι, μα είσαστε εσείς που είπετε αρχές του 64 ότι πρέπει να ενοποιήσουμε τα δικαστήρια διότι το κράτος θα παραλύσει. Τώρα ερχόμαστε και παραδεχόμεθα ότι το κράτος ή το σύστημα έχει παραλύσει και θα πρέπει να πάμε στα δύο δικαστήρια. Προσέξτε, ανοίγουμε μία φυτιλιά η οποία μπορεί να διαρρήξει και να επιφέρει μεγάλες καταστροφές σε πολλά θέματα χωρίς να το ξέρουμε. Εδώ θέλω να πω ότι αναγνωρίζω την καλή πίστη όλων και των Υπουργών και του Βαγκύπριου Δικηγορικού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απλούστατα πιστεύω ότι η δημιουργία δύο ανωτάτων, δηλαδή η εγκατάληψη του δικαίου της ανάγκης και να πάμε πίσω στη ζυρίχη Λονδίνων Κύπρων του 60 σημαίνει εγκαταλείπουμε το δίκαιο της ανάγκης με δημιουργία τεραστίων ερωτηματικών για όλο το σύστημα μας. Τώρα, ο αγαπητός Χρήστος Κλειρίδης, όπως είπες πολύ ορθά, έγραψε χθες έναν πάρα πολύ σημαντικό μνημόνιο και πάρα πολύ καλών και αξιόλογων έγγραφων, όπου εισηγείται δύο δικαστήρια για λόγους κυρίως εξειδίκευσης. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Να τα δούμε στη συνέχεια όμως, Πόλεμου, για να μην τα συγχύσουμε. Πάνω στο δικαίο της ανάγκης να πω ότι υπάρχει και η άλλη άποψη του καθηγητή του Αχιλλέα του Εμιλιανίδη που βεβαίως δεν τοποθετήθηκε ο Αχιλλέας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αλλά από την αρθρογραφία του και την έκφραση των απόψεων του πάνω στο ζήτημα δεν το βλέπει με αυτόν τον φακό το δικαίο της ανάγκης. Δηλαδή το βλέπει όπως λέει ότι είναι μεθοδολογική προϋπόθεση για τη λειτουργία του συντάγματος. Δηλαδή δεν είναι ένα δόγμα όπως μπορεί, όπως το λες εσύ, που αν αλλάξουν τα δικαστήρια θα καταρρεύσει και η δικαιολογία του δικαίου της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης είναι εκεί απλά για να μας επιτρέπει να κάνουμε τις συνταγματικές τροποποιήσεις που έκαναμε ως τώρα. Πόσες έκαναμε, 13, 14 μέχρι σήμερα. Επομένως υπάρχει και η άλλη άποψη. Αλλά να πάμε πίσω, διότι τα παίρνω με τη σειρά τα ζητήματα. Στη σελίδα 6 του μνημονίου σου λες ότι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της σωστής απονομής της δικαιοσύνης είναι η ορθολογιστική επιλογή των δικαστών. Ναι. Και στη σελίδα 10 λες ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ανωτάτου είναι ότι λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς προβλήματα. Και θέλω να δούμε αυτά τα δύο σημεία. Καταρχήν, ο διορισμός των δικαστών μέχρι σήμερα εσένα σε βρίσκει ικανοποιημένο ο τρόπος με τον οποίο έγινε του. Άλλαξε πρόσφατα. Αλλά προηγουμένως, με ένα 15 λεπτό interview που γίνονταν δικαστές, ήταν ορθολογιστικός τρόπος διορισμού δικαστών αυτός. Μιλάς για τους πρωτότυπους δικαστές. Ναι, ναι. Και εσύ φαντάζομαι για αυτόν που μιλάς. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ μιλώ κυρίως για τους εφέτες. Αλλά με την άδεια σου θα ήθελα να πω το εξής και να προχωρήσουμε. Το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι απλώς μία μεθοδολογία. Είναι ένα βασικό δόγμα δικαίου το οποίο έχει διασώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πυρήνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το δίκαιο της ανάγκης. Χωρίς το δίκαιο της ανάγκης δεν θα υπήρχε σήμερα κράτος, όχι μόνο κράτος δικαίου,
δεν θα υπήρχε κράτος. Mm-hmm. Και επομένως η θέση μου είναι ότι εκεί που η μεταρρύθμιση σκοπόν έχει την αλλαγή του δικαίου της αναγκής ή την εγκατάλειψη του, με, μάλιστα με προκλητικών και εμφανή τρόπων. Μα γιατί την εγκατάλειψη, γιατί την εγκατάλειψη του, αφού συνεχίζει το δίκαιο της ανάγκης. Συνεχίζει το δίκαιο της ανάγκης, αλλά εγκαταλείπεται στον χώρο στον οποίο διαμορφώθηκε, που ήταν ο χώρος της δικαιοσύνης. Τα δύο δικαστήρια είχαν καταρρεύσει, η Βουλή, όχι με συνταγματική τροπήση, με κανονικό νόμο του 64, δημιούργησε το έναν ενιαίο δικαστήριο. Αυτό το ενιαίο δικαστήριο, ως θεσμός, είναι σωστός κατά την άποψή μου, για έναν λόγο που επαναλαμβάνω, θέλω με ρωτήσεις για την ενότητα του δικαίου. Ναι. Αλλά σίγουρα, η απονομή της δικαιοσύνης γίνεται από δικαστές, ενώπιον των οποίων εμφανίζονται οι δικηγόροι. Οι παράγοντες είναι το human factor, ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρέπει να έχουμε καλούς δικαστές και σίγουρα οι βελτιώσεις που έγιναν είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Οι πρωτόδικοι δικαστές θα πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και μετά από αυστηρή και προσεκτική μελέτη. Mm-hmm. Και οι δικαστές του ανωτάτου το ίδιο. Και είμαι υπέρ του εμπλωτισμού του δικαστικού σώματος και κάτω και πάνω με δικηγόρους ή επιφανείς νομικούς ή καθηγητές πανεπιστημίου, όπως γίνεται παντού. Μάλιστα. Ακόμα και στην Αγγλία πρόσφατα έχουν διοριστεί ένας δικηγόρος, ο Σάμψον, και ένας ακαδημαϊκός, ο Μπαρούς, κατευθείαν στο ανώτατο δικαστήριο. Κάτι τέτοιο πιστεύω είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν λέγω ότι πρέπει να ξυλώσουμε τα πάντα, διότι υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας των δικαστηρίων, θέμα ανέλυξης κλπ. Επομένως, δεν συνιστώ ότι πρέπει το εφετείο να αποτελείται 50-50 από δικηγόρους και από δικαστές. Όχι. Εγώ το λέω, παρόλο που αυτό μπορεί να μην με κάνει πολύ δημοφιλή με συναδέλφους, εγώ mm-hmm. πιστεύω ότι από τους 16 δικαστές, μίνιμουμ οι 10-12 θα πρέπει να είναι από το δικαστικό σώμα, με 3 ή 4 να είναι δικηγόροι. Και αυτό mm-hmm. με τον καιρό μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω, αλλά κάτι το πολύ σημαντικό, προσέξτε, mm-hmm. σε σχέση με την φράση του φίλου μου του Χρήστου mm-hmm. για εξειδίκευση, αν είχαμε στην Κύπρο εξειδικευμένους συνταγματολόγους, τότε ναι, θα μπορούσε ένας να σκεφτεί ορισμένες παραλλαγές. Γιατί αλλά δεν έχουμε. Γίνεσαι συνταγματολόγος μόνο μετά από μελέτη, από ειδική εκπαίδευση. Πάρτε τον Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης ήταν δικηγόρος κανονικός του κοινοδικαίου, χωρίς να γνωρίζει είτε συνταγματικών είτε διοικητικών, όπως με λέγεται ο ίδιος. Mm-hmm. Έμαθε διοικητικών, διότι εφήτησε κοντά στο Φορτσχοφ, τότε πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού, και έγινε μεγάλος ειδήμων παγκοσμίως για θέματα συνταγματικού δικαίου. Εγώ λέγω ότι οι δικαστές, ακόμα και αυτοί που διορίζονται στο Ανώτατο, θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς με ειδικές διαλέξεις, με ειδικά σεμινάρια, να πηγαίνουν σεμινάρια στο εξωτερικό για να αποκτούν περισσότερες γνώσεις. Αλλά θέλω εδώ να πω, αγαπητέ Χριστόφορε, με την άδεια σου, το κοινό ανώτατων δικαστήριων της Κύπρου, το ενιαίο ανώτατο, συνεδίασε από τη μια τον Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη και τον Ανδρέα Λοΐζου, ναι, που ήταν κατεξοχήν δικηγόροι συνταγματικού και διοικητικού δικαίου, με τον Πικίν, τον Κωνσταντινίδη, οι οποίοι ήσαν ουσιαστικά από το ιδιωτικό δίκαιο. Αυτόν το πάντρεμα να έχει στο ίδιο δικαστήριο πρόσωπα και από τις δύο παραδόσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει η ενότηση του δικαίου. Και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας, ότι έπαψε να υπάρχει ο τείχος μεταξύ πολιτιακού και συνταγματικού δικαίου αφενός και ιδιωτικού και αστικού και ποινικού δικαίου αφετέρου. Οι δύο νομικές παραδόσεις συνδέονται μεταξύ τους. Και εσύ ως δικηγόρος και εγώ ως δικηγόρος γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές φορές εγείρονται στην ίδια υπόθεση
θέματα ιδιωτικού ή αστικού δικαίου από τη μια και θέματα συνταγματικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την άλλη. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα τον διαχωρισμό μεταξύ δύο δικαστηρίων. Και είναι αυτό που έχουν αγνοήσει δυστυχώς. Εντάξει, να σε ρωτήσω κάτι. Και που πιστεύω εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο καλό, ναι, είναι ότι έναν ενιαίο ανώτατο δικαστήριο συνδυάζει και τις δύο παραδόσεις. Ας υπάρχει εξειδίκευση και να κάθονται σε ορισμένες εφέσεις ή σε συνθέσεις άνθρωποι που έχουν κλείσει προς το συνταγματικό και σε άλλες εφέσεις πρόσωπα που έχουν κλείσει προς το ιδιωτικό. Αλλά ο συνδυασμός των δύο νομικών παραδόσεων σε ένα δικαστήριο είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα. Είναι, αν έχει ενιαία δικαιοδοσία, αλλά αφού εδώ θα διαχωρίσουμε τη δικαιοδοσία. Για παράδειγμα, δεν συμφωνείς ότι με την εισαγωγή του διοικητικού δικαστηρίου βλέπουμε και πολύ καλύτερες αποφάσεις, πιο εμπεριστατωμένες από τους δικαστές του διοικητικού δικαστηρίου που είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους. Δηλαδή, δεν βλέπεις εσύ την ποιοτική διαφορά που υπάρχει στις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου, που είναι προϊόν ακριβώς αυτής της φιλοσοφίας της εξειδίκευσης? Το βλέπω. Είναι καλό σημείο αυτό, αλλά δεν μιλούμε για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Μιλούμε για έναν εξειδικευμένο δικαστήριο, ναι, όπως είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, άλλα δικαστήρια. Το διοικητικό είναι πολύ σημαντικό πείραμα ή επίτευγμα. Και πιστεύω έχει αποδώσει, αλλά μιλούμε τώρα για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ναι, για τον ανώτατο άρχοντα της πολιτείας, για τον umpire, όπως λένε οι Αμερικανοί, του συστήματος, δηλαδή για τον ανώτερο διαιτητή. Εντάξει, να σε ρωτήσω. Πιστεύω ότι όλες οι μορφές δικαίου συνδέονται. Στην Κύπρο έχουμε το κοινοδίκαιο, τόσο ως ουσιαστικό δικαίου, αλλά και ως μεθοδολογία δικαίου. Ακόμα και οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου είναι διατυπωμένες με τρόπον που θυμίζει το κοινοδίκαιο. Δεν είναι 10 γραμμές όπως ήταν οι αποφάσεις 60-63 του συνταγματικού δικαστηρίου. Είναι μακροσκελείς, αιτιολογημένες, εμπεριστατωμένες. Επομένως, αγαπητέ Χριστόφορε, πιστεύω στην ενότητα του ενός δικαστηρίου. Δεν είμαι εναντίον της εξειδίκευσης. Δεν είμαι εναντίον της δημιουργίας πιο κάτω δικαστηρίων όπως το εφετείο ή το διοικητικό. Αλλά στην κορυφή της νομικής πυραμίδας πιστεύω θα αντιμετωπίσουμε καταστροφικές συνέπειες και καθυστερήσεις, αλλά και αλλοπρόσαλλες αποφάσεις και δικαιοδοτικές σειράξεις μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν θέλω να προβώ σε μία από τις συνήθεις μου εξάρσεις που κάποτε αντιμετωπίζουν συνάδελφοι και άλλοι. Όχι, δεν θα το θέλαμε αυτό σήμερα. Αλλά πιστεύω ακράδαντα από τη μεγάλη μου πείρα με δικαστήρια από 40 χρόνια δικηγορία ότι το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί από την άποψη προσωπικού, από την άποψη στρατηγικής βοήθειας, από την άποψη νέων κανονισμών, νέας δομής ενδεχόμενα, δεν πρέπει να διαχωριστεί. Θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο δικαστήριο. Θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα με τα δύο δικαστήρια. Γι' αυτό μιλώ για την κορυφή. Και τελειώνω με το εξής. Ναι. Σε ένα σημείο της μελέτης μου, αναφέρομαι σε 11 ή 12 δικαστήρια παρομοίω χρώμα με εμάς. Τα έχω σημειώσει. Τα έχω σημειώσει να σε ρωτήσω να τα πούμε. Είναι η Αυστραλία, η Αγγλία, ο Καναδάς. Πρόσεξε, Αυστραλία, διότι πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μην είδαν το έγγραφο. Αναφέρομαι, Αυστραλία, Καναδά, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιρλανδία, Ινδίες, Μαλαισία, πολλά δικαστήρια όπου υπάρχει έναν ενιαίο δικαστήριο. Για ποιον λόγο? Διότι είναι καλό να υπάρχει μείγμα νομικών παραδόσεων διαφορετικό στοιχείο δικαίου. Πάρε, και τελειώνω, πάρε μια απλή υπόθεση δυσφήμισης. Ναι. Η δυσφήμιση πριν από 20 χρόνια ήταν απλώς κοινοδίκαιο. Έκαμε δυσφήμιση, εάν έκαμες, υπάρχουν 4 υπερασπίσεις. Τώρα τα δικαστήρια μας λένε, κύριε, η δυσφήμιση είναι θέμα συνταγματικών. Πρέπει να εξισορροπήσεις ανθρώπινα δικαιώματα από τη μια
του Λέγιν και της Φήμης. Επομένως, λέω εγώ ότι υπάρχει άρρηκτος δεσμός συνταγματικού δικαίου από τη μια και ιδιωτικού δικαίου από την άλλη. Mm-hmm. Ο διαχωρισμός των δικαστηρίων θα επιφέρει διαχωρισμών και συστημάτων δικαίου με κακά αποτελέσματα για την ενότητα του δικαίου, στην οποία εγώ πιστεύω. Αυτό συμφωνώ ότι είναι ένα σοβαρό σημείο, όπως το θέτεις, και με το παράδειγμα της δυσφήμισης είναι πολύ εύστοχο, διότι αναδεικνύει ακριβώς τη διαδικότητα ή τριαδικότητα των ζητημάτων που μπορεί να αφορούν μια δικαστική διαδικασία. Όμως, να πάμε να δούμε πώς είναι το σύστημα της δικαιοσύνης σήμερα. Και θέλω να μου το αξιολογήσεις. Εδώ λες στη σελίδα 10 ότι το ανώτατο δικαστήριο λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Άρα, εσένα το συμπέρασμα σου, η διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Και σου θέτω τα εξής. Έχουμε 5.000 καθυστερημένες εφέσεις. Έχουμε αντικρουόμενη νομολογία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε έναν ανώτατο δικαστήριο που διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη για τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Η διοίκηση των δικαστηρίων βλέπουμε σε τι επίπεδο είναι. Έχουμε το πρόβλημα με το διορισμό των δικαστών, τις προαγωγές των δικαστών, που ένας δικαστής δεν προάγεται και δεν μπορεί να καταφύγει κάπου να αμφισβητήσει τη μη προαγωγή του. Έχουμε το ανέλεκτο του ανωτάτου δικαστηρίου. Δηλαδή όλα αυτά, αν ήσουν πολιτικός, αν ήσουν πολιτεία και βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση, ναι, δεν έχουμε διαφθορά, αν έχουμε έντιμους δικαστές, αλλά τι να τους κάνω. Όταν θέλω 6 χρόνια να δικαστώ στο εφετείο, 8 στο πρωτόδικο και έχω 50.000 καθυστερημένες υποθέσεις και 5.000 εφέσεις, θα το αφήσω όπως είναι το σύστημα? Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι ο Δώρος ο Ιωαννίδης είπε «εκατέρρευσε», είπε. Δεν είναι υποκατάρρευση το δικαστικό σύστημα, εκατέρρευσε. Άρα δεν πρέπει η πολιτεία να παρέμβει χειρουργικά να δει τι να κάνει να αλλάξει τα πράγματα. Νομένου ότι πρόκειται για την ορθή εγχείρηση και για την ορθή θεραπεία, λέγω ναι. Ουδέποτε έχω πει, αντίθετα, γνωρίζω καλά τα δικαστήρια, εξασκώ το επάγγελμα ακόμα καθημερινά στα δικαστήρια και εκτός δικαστηρίων και γνωρίζω τα δικαστήρια και των τρόπων δυσλειτουργίας του. Συμφωνείς με τα προβλήματα που είπα, συμφωνείς με αυτά που είπα τα προβλήματα? Συμφωνώ εν μέρη ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Και είναι γι' αυτό που λέγω ότι η δημιουργία του εφετείου υπό τις συνθήκες, 16μελούς εφετείου, θα είναι πολύ χρήσιμη. Είναι γι' αυτό που λέγω ότι η εγκαθίδρυση και ο καθορισμός της άδειας για έφεση είναι χρήσιμον. Είναι γι' αυτό που λέω ότι θα πρέπει να διορίζονται στο ανώτατο και στα άλλα δικαστήρια, όχι μόνο δικαστές, διότι δεν είναι καριέρα, είναι λειτουργήμα, και καλοί, πολύ καλοί και αξιόλογοι και γενικά αποδεκτοί νομικοί, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου. Μάλιστα, εγώ είμαι από αυτούς, Χριστόφορε, που δέχομαι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ουδέποτε είπα ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για όνομα του Θεού, λέω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και έχω 3 σελίδες στο τέλος του μνημονίου μου. Mm-hmm. Τι πρέπει να γίνει. Εισηγήσεις. Από τα απλά στα πολύ πιο σοβαρά. Αλλά επειδή κάτι είναι στραβόν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μια απίστευτα δραστική χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να επιφέρει την καταρρεύση του συστήματος. Πρέπει να κάνω μια διάγνωση, να δω τι μπορεί να διορθωθεί και να διορθωθεί εκείνον χωρίς παράλληλες ή παράπλευρες ενέργειες και απώλειες. Ουδέποτε έχω πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Για όνομα του Θεού, έχω εφέσεις 7 χρόνια καθυστερημένες, υποθέσεις 10 χρόνια καθυστερημένες. Εν μέρη ευθύνομαι εγώ, εν μέρη οι δικαστές, εν μέρη το σύστημα, εν μέρη οι θεσμοί, εν μέρη τα ωράρια. Πολλά πράγματα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Απλώς το θέμα μου είναι ότι ο διαχωρισμός του ανωτάτου δικαστηρίου σε 2 δικαστήρια θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούν αυτοί που το υποστηρίζουν. Είμαι εναντίον του διαχωρισμού. Είμαι υπέρ πολλών άλλων θεμάτων. Mm-hmm. Είμαι υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών. Είμαι υπέρ του ορισμένα διοικητικά θέματα να μην τυχάνουν χειρισμό από δικαστές.
Λέω ότι πάμε πολλές φορές στο ανώτατο για μια έφεση την ώρα 9.30 και μέχρι ώρα 10.30-11 τρεις δικαστές ή πέντε δικαστές ασχολούνται με λόγους έφεσης, αιτιολογημένοι, όχι, λείπει ο ένας δικηγόρος κλπ. Όλα αυτά πρέπει να αποδοθούν στους κατάλληλους μάστερς ή πρωτοκολλητές για χειρισμόν. Επομένως, φαντάσου, λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Να αρχίζει η δικαστική ημέρα η ώρα 9, να τελειώνει η ώρα 2, με το κατάλληλο διάλειμμα φυσικά, αλλά όλα αυτά τα μικροπράγματα, τα διοικητικά, να τα χειρίζονται άλλοι πρωτοκολλητές. Ένα θέμα. Δεύτερον, βεβαίως να εμπλουτιστεί το ανώτατο. Χρειάζεται νομική στήριξη. Δεν υπάρχει ανώτατο εις τον κόσμο που ο κάθε δικαστής να μην πλαισιώνεται από έναν ή δύο βοηθούς. Για όνομα του Θεού. Να του κάνουν την έρευνα και την βοήθεια σε συγγραφή αποφάσεων. Μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Απλοποίηση των θεσμών. Αλλά όχι μια σαρωτική μεταρρύθμιση με την ψευδέστηση ότι αυτό θα αποσυμφορήσει τα δικαστήρια. Επομένως, με την άδεια σου να επαναλάβω δύο πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν χρειάζεται μεταρρύθμιση ή δικαιοσύνη. Είναι αν χρειάζεται αυτή τη μεταρρύθμιση. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο διαχωρισμός των δύο ανωτάτων δικαστηρίων θα κάνει χειρότερα όλα τα προβλήματα που τώρα ταλανίζουν τη δικαιοσύνη. Δεν είμαι εναντίον της μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Είμαι για την βελτίωση. Και ο διαχωρισμός των ανωτάτων δικαστηρίων, των ανωτάτων δικαστηρίου, σας λέγω έντιμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες. Απρόβλεπτες συνέπειες. Ως ένας εμπειρότατος, ο πλέον έμπειρος δικηγόρος και σεβαστός που είσαι, πώς κρίνεις εσύ το ζήτημα της διοίκησης του δικαστήριου, που την κάνει το ανώτατο δικαστήριο, έτσι. Τηρουμένουν πάντα του ότι μπορεί και το ανώτατο να ζητά πράγματα, να μην του δίνει η πολιτεία λεφτά, διότι υπάρχει και αυτή η ψυχή, ότι η δικαιοσύνη ήταν παραμελημένη, είμαστε η τελευταία χώρα σε επενδύσεις στη δικαιοσύνη, που σε αυτό δεν φταίει το ανώτατο δικαστήριο, είναι θέμα της πολιτείας να το αποφασίσει και να επενδύσει χρήματα στη δικαιοσύνη. Αλλά η διοίκηση των δικαστηρίων, για παράδειγμα στην έκθεση Dyson, υπάρχει ξεκάθαρα η πρόταση ότι πρέπει να γίνει ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία. Αυτό το πράγμα γιατί δεν το προωθήσαμε? Ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν έχει ευθύνη το ανώτατο δικαστήριο που είμαστε εν έτη 2021 και ακόμα ψαχνόμαστε? Εσένα η άποψή σου ποια είναι για αυτά τα ζητήματα? Και η ποια άποψη είναι... μου είναι ότι η διαχείριση των διοικητικών του όποιου δικαστηρίου πρέπει να γίνεται από managers, από διαχειριστές. Πρέπει να υιοθετήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονική δικαιοσύνη, πρέπει να απλοποιήσουμε τους θεσμούς, χωρίς όμως με κανέναν τρόπο να επηρεάσουμε την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Ξέρετε, είμαι θα λίγο κακομαθημένη, διότι η δικαιοσύνη μας, πιστεύω, πιστεύω, στο πλαίσιο του δυνατού, είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, ο κάθε δικαστής αναπόφευκτα επηρεάζεται από τις δικές του απόψεις κλπ. Αυτό είναι φυσικό. Και ανθρώπινο. Το εξωτερικό έχει γίνει τεράστια φιλοσοφική συζήτηση. Οι δικαστές δημιουργούν δίκαιο ή απλώς το δηλώνουν κλπ. Είναι αποδεκτό ότι οι δικαστές δημιουργούν δίκαιο, αναμορφώνουν το δίκαιο, παίρνουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το πολίτευμα. Επομένως, πρέπει να κατοχυρωθεί η πλήρης ανεξαρτησία τους. Είναι γι' αυτό που εγώ θεωρώ ότι το ανώτατο δικαστήριο και ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου θα πρέπει να έχουν πολλές εξουσίες, αλλά και την ετοιμότητα να εμπλακούν και να προωθήσουν αυτά τα θέματα. Διαπιστώνω κάποια διστακτικότητα εγώ στο ανώτατο δικαστήριο τα τελευταία 20-30 χρόνια να εμπλακούν και ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδης και άλλοι δικαστές στα παλιά ήσαν πολύ πιο αναμεμειγμένοι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Όχι με σκοπό να επηρεαστούν ή να επηρεάσουν, αλλά με σκοπό να έχουν τα κατάλληλα εφόδια οικονομικά και διαχειριστικά για την εκτέλεση του έργου τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναδομηθούν αυτές οι διατάξεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για μεταρρύθμιση, αλλά πιστεύω δεν πρέπει στο όνομα της μεταρρύθμισης να καταστρέψουμε τον θεσμό
το ανώτατο έχει πολλά προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν το καταστρέφουμε το ανώτατο για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Πιστεύω τώρα ότι ο θεσμός είναι υγιής. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν πολλά για τη λειτουργία του, για την καλύτερη λειτουργία του. Αλλά προσέξτε, ναι, πάρτε τη μεταρρύθμιση. Θα υπάρχουν δύο ανώτατα, συνταγματικό και ιδιωτικού δικαίου. Και έδωσα το παράδειγμα της δυσφήμισης. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια δίκασα υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, προσωπικότητας, φήμης, ποινικές υποθέσεις όπου γύρονται θέματα τοπικών δικαιωμάτων και συνταγματικότητας ορισμένων προσεκίσεων στο ποινικό δίκαιο. Όλα αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης. Έχουν σχέση με την βασική ενότητα του δικαίου. Γιατί, αγαπητέ Χριστόφορε, στην Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, Ινδίες, Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχει ένα δικαστήριο? Διότι ο Χριστός Κληρίδης γράφει ότι καταρχήν αυτές οι χώρες είναι common law countries, έτσι όλες. Ναι. Ο Χριστός λέει ότι το αγγλοσαξονικό πρότυπο δεν εφαρμόζεται εδώ λόγω της διαφοράς που έχουμε στον τομέα του δημοσίου δικαίου, που εμάς είναι το ελληνικό, το υπηρετικό δημοσίο δίκαιο. Άρα αυτό είναι μια δικαιολογία. Γι' αυτό έχουμε διοικητικό δικαστήριο. Ναι. Γι' αυτό πρέπει στο ανώτατο να υπάρχουν πρόσωπα, στο ενιαίο ανώτατο να υπάρχουν πρόσωπα που γνωρίζουν για διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο, είναι επιμορφώνονται κατάλληλα. Αλλά η Κύπρος βασικά είναι, ναι, είναι κοινοδίκαιο. Προσέξτε. Είναι κοινοδίκαιο. Δεν είναι κοινοδίκαιο, πολύ μου. Είμαστε κοινοδίκαιο. Είμαστε, ναι, τώρα, ειδικά μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ένα μείγμα. Έχουμε regulations, μάλιστα, έχουμε directives, έχουμε. Δηλαδή, σωστό, δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε αμυγός χώρα, όχι, κοινοδικαίου, όπως είναι ο Καναδάς, ας πούμε. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως και λέγω ότι η νομική μας παράδοση έχει αντέξει, διότι αρχίζοντας με το στενό κοινοδίκαιο του 60, ναι, το εμπλουτίσαμε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ομολογία του Στρασβούργου του 62. Το 2004 το εμπλουτίσαμε με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έγιναν τεράστιες αλλαγές, αλλά ο βασικός κορμός του δικαίου μας και η σκέψη νομική είναι του κοινοδικαίου. Δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, όπου και να έχουμε σπουδάσει, όποια βιβλία και να διαβάζουμε, η πρακτική μας βασίζεται στο κοινοδίκαιο, υπό την έννοια, ποια έννοια. Το κοινοδίκαιο έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το δεσμευτικό προηγούμενο, ότι προχωρήσει από απόφαση σε απόφαση, και το ίδιο γίνεται και στο διοικητικό δίκαιο, και από την άλλη είναι το αντιπαραθετικό σύστημα, ότι δεν υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος ελέγχει, ερευνά και αποφασίζει όπως γίνεται στη Γαλλία, Φερρυππίν. Εδώ η μέθοδος του κοινοδικαίου χρησιμοποιείται παντού και την έχουμε μάθει και συμβαδίζει με την ουσία του δικαίου. Δηλαδή, πρόσεξετε, έχουμε το εξής πολύ χρήσιμο στην Κύπρο, το οποίο πάντα με εντυπωσίαζε. Έχουμε ουσιαστικό δίκαιο από την υπηρετική Ευρώπη, που είναι το διοικητικό δίκαιο, αλλά τη μέθοδο του κοινοδικαίου, που είναι το δεσμευτικό προηγούμενο. Όταν εμφανίζομαι στο διοικητικό δικαστήριο, αναφέρομαι σε άλλες αποφάσεις παρόμοιες. Δεν, ναι, λέω, ξέρετε, ο κώδικας λέει α και σας καλώ. Πιστεύω ότι το κοινοδίκαιο, και δεν μιλώ τώρα για ιδεολογικές τοποθετήσεις ή για οτιδήποτε άλλο, το κοινοδίκαιο μέθοδος που χρησιμοποιείται σε πέραν από τον μισό κόσμο, στα 3/4 του πλανήτη μας, είναι κατάλληλο για την Κύπρο, νομένου ότι κατανοήσουμε τις νέες πραγματικότητες, που είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση με τα τοπικά δικαιώματα, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που είναι ένας νέος χώρος δικαίου, τελείως διαφορετικός, και με το υπηρετικό δίκαιο, που είναι η ουσία του διοικητικού δικαίου. Αλλά έχουμε συμβάσεις, αστικά δικήματα, ποινικό δίκαιο, πάρα πολλά άλλα θέματα που είναι αμυγός κοινοδίκαιο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω γιατί χρειάζεται ειδικό δικαστήριο για να εφαρμόσει ένα χώρο δικαίου που είναι δυσαφήνιστος. Διότι θέλει εξειδίκευση. Εξειδίκευση, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, θέλει συνταγματολόγους και ειδικούς στο δημόσιο δίκαιο για να αποφασίζουν για αυτά τα ζητήματα. Μα πού θα τους βρούμε?
Γιατί δεν έχουμε, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου, έχουμε δικηγόρους, έχουμε, ήδη δικαστές διοικητικού δικαστηρίου που θα μπορούσαν να πληρώσουν αυτές τις θέσεις. Αλλά... ή θα πάμε με την επετηρίδα, πάλι με την ηλικία και με τη σειρά. Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επετηρίδα, οι προαγωγές και αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Θα υπάρχει ένα δικαστήριο ή δύο δικαστήρια. Όλα τα όσα είπες, η εξειδίκευση, η γνώση, η εμβάθυνση μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του ενός δικαστηρίου. Με το μεγάλο πλεονέκτημα ότι το ένα δικαστήριο θα εφαρμόζει το δίκαιο, θα είναι ο κυρίαρχος του πολιτεύματος, δεν θα έχει στρεβλώσεις δικαιοδοτικές από την ύπαρξη δύο δικαστηρίων. Το πρόβλημα μας δεν είναι η ύπαρξη του ενός δικαστηρίου που λειτουργεί από το 64. Είναι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από διαδικασίες. Δεν είναι οι δομές. Είναι οι διαδικασίες που ευθύνονται κυρίως. Να το σου ότι... πω ένα λεπτάκι, διότι είναι η ώρα να το σου το πω, να το σχολιάσεις. Έχουμε το θέμα με τον κορονοϊό. Είμαστε σε lockdown από τον περασμένο Μάρτιο. Τίθενται ζητήματα σοβαρά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το υφιστάμενο σύστημα στην Κύπρο, πρέπει κάποιος να κάνει προσφυγή ή να το θέσει σε ποινική υπόθεση να του βγάλουν εξώδικο, να θέσει το θέμα της παραβίασης των συνταγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής, και με το σύστημα που έχουμε, κατέθεση θα εκδικαστεί το 25-26. Μέχρι να γίνει έφεση. Γιατί έχω λάθος. Γιατί να μην ακουστεί σε 5 μέρες, σε 10 μέρες. Μα πω, με το σύστημα που έχουμε σήμερα, το οποίο εσύ λες... Μα δεν είναι το σύστημα, είναι αυτοί που λειτουργούν το σύστημα που φταίνει. Είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ αν είχαμε το άλλο σύστημα, θα μπορούσε να πάμε στο διοικητικό και να στείλει έναν ερώτημα στο ανώτατο συνταγματικό να μας πούν το lockdown συνταγματικό η ώρα 11, το να στέλνω δύο SMS για να πω στην τουαλέτσα και να έρθω συνταγματικό. Αυτά τα πράγματα ο Κύπριος πολίτης δεν μπορεί να... Το κούρεμα. Να μην πω, χίλια δυο θέματα. Αφού το σύστημα που έχουμε πολύ εστάλωσε, δεν λειτουργεί πλέον. Γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, εάν αυτό θα αποδώσει. Πρόσεξε, ο Χρήστος ο Κληρίδης αναφέρεται σε διάφορες αγγλικές υποθέσεις πρόσφατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάτι ενέργειες του Μπόρις Τζόνσον, όπου η απόφαση έγινε σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω και εγώ το εξής. Είχα εμφανιστεί με τον συνάδελφο Χρήστο Τρενταφυλλίδη και άλλους στην υπόθεση του Λαδά, που ήταν τότε το θέμα της Προεδρίας της Βουλής το 1985-86. Εδικαστήκαμε σε 4 ημέρες μέσα στα Χριστούγεννα. Πήγαμε στον κύριο Τρενταφυλλίδη, που ήταν τότε πρόεδρος, είπε να γίνεται θέμα μεγάλης σημασίας, είναι η Βουλή εμπλεκόμενο μέρος. Εντός 3 ημερών, 3 του Ιανουαρίου, θα έρθει με γραπτές αγορεύσεις. Τελειώσαμε σε 10 μέρες. Αυτά γίνονται και πρέπει να γίνονται. Επομένως, δεν φταίνει οι δομές, φταίνουν τα πρόσωπα. Πρέπει και εμείς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και να επιμένουμε ότι ορισμένες υποθέσεις πρέπει να δικάζονται on the fast track. Δηλαδή, στην ευθεία, στην ταχύτητα, με ταχύτητα αυτά μπορούν να γίνουν. Επαναλαμβάνω, το θέμα που με απασχολεί δεν είναι γρηγοράδα ή αργοπορία, στασιμότητα ή ανεξέλεκτη μεταρρύθμιση. Πρέπει να βρούμε την ορθή τομή και πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνους τους θεσμούς και να διατηρήσουμε τους άλλους θεσμούς οι οποίοι μας συμφέρουν. Εγώ πιστεύω ότι αλλαγές στη διαδικασία, στο προσωπικό, στη διαχείριση, στην ταχύτητα πρέπει να γίνονται ή μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του ενός ανωτάτου. Παίρνουμε το εκλογοδικείο. Πρόσφατα έγινε ένα εκλογοδικείο για τη θέση του Παπαδόπουλου ή του Ανδρέα Μιχαλίδη. Εμφανίστηκα 3 φορές με τον τέος Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Κώστα Κληρίδη. Εμφανίστηκα ξανά με τον Χρήστο τον Κληρίδη. Αυτή η ιστορία επήρε 3 χρόνια, για όνομα του Θεού. Έπρεπε άμεσα και πολύ, με πολύ κοινή λογική να αποφασιστεί αυτό το θέμα. Στο παρελθόν, ενώπιον του κυρίου Πηγή, ενδικάσαμε το θέμα Αλέκου Μαρκίδη, Κατσαμπά, Μαυρογέννη, εντός 4-5 ημερών. Εκεί που θέλει το ανώτατον και πιέζεται στην καλή έννοια, το καταφέρνει. Επομένως, πρέπει να γίνουμε κι εμείς πολύ πιο διεκδικητικοί
οι δικαστές να αντιληφθούν ότι κάποτε πρέπει να εργαστούν συνεχώς για να βγάλουν μια απόφαση σημαντική τη δημοσίου συμφέροντος, αλλά αυτά θα γίνονται καλύτερα με δύο δικαστήρια, την ανωτάτη βαθμίδα ή με έναν. Εγώ λέγω με έναν για τους λόγους που εξήγησα. Εντάξει, βεβαίως να πούμε εδώ ότι εμείς επαναλαμβάνω κάθε φορά ότι δεν ακυρώνουμε την προσφορά ή το ανώτατο δικαστήριο και την προσπάθεια που καταβάλλεται, ούτε εγώ, ούτε ο Πόλης, ούτε κανένας άλλος. Απλά υποδεικνύουμε και αναδεικνύουμε και συζητούμε τα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια και δεν σημαίνει με αυτόν ότι λέμε ότι ή μηδενίζουμε ή μηδενίζουμε οτιδήποτε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Διότι πολλές φορές το παθαίνουμε και όλοι μας πάνω στην προσπάθεια μας να εξηγήσουμε καλύτερα τη θέση μας ή να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας, να φαίνεται ότι ακυρώνουμε ή μηδενίζουμε την προσπάθεια άλλων που δεν είναι αυτή η περίπτωση. Οι εξτρεμιστικές θέσεις, ναι, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, σωστό, ή οι απόλυτες τοποθετήσεις είναι πάντα κακές. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι μιλούσαμε με τον Χρήστο Γκρίδη. Του είπα, είναι εξαιρετικό το χαρτί που έγραψες. Μου λέει, μα διαφωνούμε. Βεβαίως διαφωνούμε, και έντονα μάλιστα. Αλλά η ανταλλαγή απόψεων με κόσμιων τρόπων και με βάση την εμπειρία που έχει ο καθένας, είτε ακαδημαϊκά, είτε δικηγορικά, είτε άλλος πώς, είναι πάντα πολύ χρήσιμη. Εγώ δεν θα εμπλεκόμουν σε αυτή τη συζήτηση τόσο έντονα, αν δεν επίστευα ακράδαντα ότι ο διαχωρισμός των δικαστηρίων θα είναι καταστροφικός. Ταυτόχρονα, συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που λένε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Υπάρχουν βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Επήρες το θέμα του COVID και των καθυστερήσεων στην αναζήτηση δικαστικής θεραπείας. Στη διάγνωση συνταγματικών. Πρέπει να υπάρχει υποχρέωση στο ανώτατο θέματα υψής της σημασίας να τα εκδικάζουν σε 4-5 μέρες. Μπορούν να φωνάξουν τους δικηγόρους και να σταματήσουν πλέον μόνο γραπτές αγορεύσεις, να πούν, κύριοι, ορίζεται η ακρόαση αυτή υπόθεση, φέρτε περίγραμμα 4 σελίδων και θα έχετε από 2 ώρες ακρόαση ο καθένας. Προφορικές αγορεύσεις. Ξέρετε, η μανία μας για τα χαρτιά έχει εν μέρει δημιουργήσει αυτή την καθυστέρηση. Συμφωνώ σε αυτό. Όταν εγώ άρχισα την εξάσκηση μου το 80 για περίπου 10 χρόνια, δεν υπήρχαν γραπτές αγορεύσεις. Οι γραπτές κάποτε βοηθούν, αλλά όχι αγορεύσεις των 50 σελίδων να λέμε τα ίδια και τα ίδια, βάλε εσύ, βάλε ο άλλος, καθυστερείς. Έκανα πολλές, θυμούμε την υπόθεση Μοσχοβάκη εναντίον Ρικ, πριν από το Eurovision. Ο δικαστής Πικής την εδίκασε σε μία ημέρα. Αρχίσαμε η ώρα 8 το πρωί και εξέδωσε την απόφαση η ώρα 10 τη νύχτα, διότι έπρεπε να αποφασίσει το Ρικ αν θα στείλει το τραγούδι του Μοσχοβάκη τότε στο Eurovision ή όχι. Το έστειλε τελικά. Πρέπει να γίνεται και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και οι δικαστές έχουν υποχρέωση και εμείς οι δικηγόροι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτά τα οποία είναι ενώπιον μας ως μεταρρύθμιση βοηθούν ή όχι. Λέγω έντοιμα ότι εκτός από το εφετείο με το οποίο συμφωνώ με τις σταγμούς, αλλά συμφωνώ και ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να παραμείνει ένα ανώτατο δικαστήριο. Και τελειώνω, αγαπητέ μου Χριστόφορε, αυτή την παρέμβασή μου με το εξής. Ναι. Στο χαρτί μου λέω και κάτι άλλο. Δεν άκουσα άνθρωπο να διαφωνήσει, εκτός εγώ προηγουμένως, τώρα συμφωνώ και εγώ, με το εφετείο. Γιατί δεν προχωρούμε με το εφετείο για 6 μήνες και να δούμε τι θα γίνει. Ας διορίσουμε να κάνουμε αντί ολική μεταρρύθμιση, να κάνουμε μια μερική μεταρρύθμιση. Ας κάνουμε θεσμούς, ας κάνουμε τα συμβούλια, ας κάνουμε το εφετείο και να αφήσουμε ήσυχο το ανώτατο υπό την αίρεση των όσων έχω αναφέρει προηγουμένως. Είναι ένα επιχείρημα, εγώ ανησυχώ για αυτήν την εισήγηση, διότι και το εφετείο ούτως ή άλλως θα ξυλώσουμε τα επαρχιακά δικαστήρια. Διότι όλοι οι πρόεδροι επαρχιακών δικαστηρίων κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στο εφετείο και το γράφεις και εσύ ότι θα έχουμε και εκεί έναν άλλο σοβαρό ζήτημα, πώς θα στελεχωθούν. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι προέδροι των επαρχιακών δικαστηρίων που έχουν την υψηλή δικαιοδοσία είναι η ραχοκοκαλιά
των πρωτόδικων δικαστηρίων της σήμερα ημέρα για τις μεγάλες τις υποθέσεις, τις σοβαρές. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό που λες. Είναι κάτι που θίγω, ότι το εφετείο έχει πολλά καλά, αλλά έχει και την αδυναμία ότι θα δημιουργήσει κενά στα πολύ σημαντικά επαρχιακά δικαστήρια, και να μην ξεχάνουμε ότι είναι εκεί που πάμε συνήθως, στα επαρχιακά δικαστήρια, και το σύστημα μπορεί να καταρρεύσει από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Ακριβώς. Είναι μεγάλη προσοχή. Εδώ υπάρχει και μια φιλοσοφική διάσταση, μας, η οποία δυστυχώς αφορά και το Κυπριακό και πολλά άλλα θέματα. Πάμε για ολική λύση, όλα μαζί, ή πάμε για μερικές κινήσεις εδώ και εκεί στρατηγικής και βλέπουμε τα πράγματα και προχωρούμε. Εγώ είμαι της άποψης, ίσως από τεμπεραμέντων ή άλλος πώς, ότι προτιμώ τις προσεκτικές λύσεις, τις προσεκτικές βελτιώσεις, παρά την ολική αναδόμηση. Η ολική αναδόμηση, αν δεν επιτύχει, επιφέρει κατάρρευση. Η μερική μεταρρύθμιση, εάν δεν λειτουργήσει, ανατρέπεται. Δεν ναι. μπορούμε, φανταστείτε να πάμε σε διαχωρισμό του ανωτάτου δικαστηρίου, να κάνουμε δύο δικαστήρια και το σύστημα να μην λειτουργήσει. Θα πάμε πίσω στο ένα, δηλαδή θα γίνουμε ρεζίλι. Ναι. Είναι γι' αυτό που η έκκληση μου είναι και στην Υπουργό και στο Υπουργικό και στους άλλους συναδέλφους να σκεφτούν πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, να παραμείνουμε με το έναν ανώτατο με βελτιώσεις. Mm-hmm. Τώρα, θέλω να θέσω ένα θέμα στο μνημόνιο. Νομίζω ήθελες να το γράψεις και μετά μετάνιωσες, αλλά αφήνεις έναν υπαινιγμό που αφορά την απόφαση του εφετείου στην υπόθεση Μιχαηλίδης και αυτό με την αντισυνταγματική τροποποίηση. Το αναφέρεις έτσι ξόπετσα που λέμε. Καταρχήν, εσένα ποια είναι η απόψη σου για συγκεκριμένη απόφαση, συμφωνείς ή διαφωνείς? Καταρχήν πρέπει να πω ότι ήμουν εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ, παρόλον αφού έχω δηλώσει ότι ήμουν εμπλεκόμενο μέρος. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με την έκβαση της υπόθεσης, διότι πιστεύω ότι το ανώτατο παρεγνώρισε το αναλογικό σύστημα, αλλά και αυτό μπορεί να μην αρέσει στον φίλο μου τον Αχιλλέα ή στον φίλο μου τον Χρήστον, συμφωνώ ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει συνταγματική τροποποίηση. Και θα σας πω εδώ κάτι προσωπικό, αν μπορώ. Εδίδασκα στην Οξφόρδη το 1974, όταν εξεδόθη η απόφαση στην υπόθεση Ιντίρα Γκάντι. Εκεί η Ιντίρα Γκάντι, στις Ινδίες, είχε έναν εκλογικό θρίαμβο και είχε να αποφασίσει το Κογκρέσο, δηλαδή η Βουλή τους, να αλλάξουν βασικά στοιχεία του συντάγματος συμπεριλαμβανομένων δικαστικών αποφάσεων. Και ήρθαν εκεί το ανώτατο δικαστήριο των Ινδιών και είπε, κύριε, η τροποποίηση σημαίνει ότι δεν αλλάζεις το όλο τον πυρήνα, αλλάζεις μέρος. Επομένως, εκεί που γίνεται μια προσπάθεια καταστρατήγησης βασικών αρχών του πολιτεύματος, όπως είναι η δικαστική ανεξαρτησία, όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα, εκεί μπορεί το ανώτατο να πει η τροποποίηση είναι αντισυνταγματική. Επομένως, και αυτό το έγραψα, ήμουν από αυτούς που το έγραψαν το 1974, όταν ήμουν ένας από τους εκδότες του Annual Survey of Commonwealth Law. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η προσέγγιση του δικαστή Ναθαναήλ, τότε Προέδρου, πρόσφατα Προέδρου, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συμφωνώ με αυτή τη δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να περιοριστεί σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις και αυτή η εξαιρετική δικαιοδοσία του ανωτάτου, δηλαδή να θεωρεί ότι τροποποιήσεις είναι αντισταματικές, να περιοριστεί στο ελάχιστο. Όταν αλλάζει, ας πούμε, η διάκριση των εξουσιών, όταν καταργείται η δικαστική ανεξαρτησία, ας υποθέσουμε ότι η Βουλή ομόφωνα αύριο αποφασίζει ότι καταργούνται τα δικαστήρια ή ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να δικάσει. Αυτά τα πράγματα, το ανώτατο, θα πρέπει να τα θεωρήσει αντισυνταγματικά,
έστω και αν ο τύπος η τροποποίηση έγινε σωστά. Αυτή είναι η θέση μου. Υπάρχει... Αλλά... Το ανέφερα αυτό για να τονίσω την τεράστια εξουσία του Ανωτάτου ότι είναι σωστό το Ανώτατο να είναι ενιαίο δικαστήριο με ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων που είναι πάντα καλύτερη από δύο απόψεις από χωριστά όργανα. Ναι, ο λόγος που σε ρώτησα είναι για να πάω στο επόμενο. Υπάρχει πιθανότητα το Ανώτατο δικαστήριο όταν γίνει η μεταρρύθμιση να τη θεωρήσει αντισυνταγματική? Εγώ θεωρώ όχι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να θεωρηθεί από ορισμένους, θεωρηθεί ότι αυτή η απόφαση του εκλογοδικείου ήταν μια προειδοποίηση. Κύριοι, προσέχετε, εμείς τα αλλάζουμε, εμείς τα κρίνουμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό έχει έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι ορθό να είναι έτσι. Πιστεύω ότι οι νόμοι γίνονται από την Βουλή. Οι τροποποιήσεις γίνονται από ειδική πλειοψηφία της Βουλής με βάση το δίκαιο της ανάγκης και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σαφής αντισυνταγματικότητας, σαφής παραβίαση συνταγματικών αρχών για να κριθεί νόμος συνταγματικός. Διαφωνώ απόλυτα με τον διαχωρισμό των δικαστήριων, αλλά δεν πιστεύω ότι το Κυπριακό Δικαστήριο θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Η κατάργηση της ανεξαρτησίας των δικαστών, ναι. Η αναδόμηση του συστήματος, όσο και να διαφωνώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Ναι. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Τώρα, να πάμε για τη διαδικασία παραπομπής στο case stated, είπαμε, το συζητήσαμε αυτό το θέμα, να πάμε στα προνομιακά εντάλματα τώρα. Τα προνομιακά εντάλματα είναι μια στρέβλωση όντως το ότι θα παραμείνουν στο δεύτερο βάθμιο εφετίων αντί να ασκούν δικαιοδοσία από τα ανώτατα δικαστήρια? Για μένα ναι, διότι θεωρώ πολύ σημαντικών όπλων στο οπλοστάσιο του ανωτάτου δικαστηρίου τα προνομιακά εντάλματα. Τι κάνουν τα προνομιακά εντάλματα? Τα προνομιακά εντάλματα χρησιμοποιούνται για έλεγχο των δικαιοδοτικών πλαισίων των κάτω δικαστηρίων. Επομένως, αυτός ο ρόλος της τελικής κρίσης σε προνομιακά εντάλματα θα πρέπει να παραμείνει στο ανώτατο δικαστήριο. Δεν με ενδιαφέρει αν η άδεια δίδεται από άλλον κλπ. Αλλά εάν έχει θέμα φερειπίν παράβασης των εξουσιών του εφετίου, εις βάρος του ανώτατου δικαστηρίου, ποιος θα το κρίνει, το εφετείο? Όχι. Το ανώτατο θα πρέπει να διατηρήσει την πολύτιμη διάσταση, την πολύτιμη εξουσία των προνομιακών ενταλμάτων, που εγώ τα θεωρώ ως ένα από τα βασικά στοιχεία του κράτους δικαίου. Ας μην ξεχάνουμε, ότι δεν είναι μόνο το σερτιοράρι. Ναι. Είναι και το habeas corpus. Είναι πολύ συνταγματικά όπλα στο οπλοστάσιο του δικαίου τα προνομιακά ενταλμάτα και δεν πρέπει το ανώτατο να απεκριθεί ευθύνης για αυτά. Ναι. Ωραία. Συμφωνώ με αυτόν ότι είναι ένα θέμα τα προνομιακά εντάλματα. Το άλλο ζήτημα, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου, είναι ότι πάμε σε συνομιλίες σε ένα μήνα να λύσουμε το Κυπριακό, κάνουμε μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης χωρίς να έχουμε υπόψη μας ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού και το τι έχουμε συμφωνήσει, τουλάχιστον η πλειοψηφία, σε τι έχει συμφωνήσει για επίλυση του Κυπριακού. Πες μας την άποψη σου για αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως λες και εσύ, μπορεί να απαιτηθεί εκβάθρο αναδόμηση του νομικού συστήματος και να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν, εάν όμοι γέννητο, μακάρι δηλαδή να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό είναι ένα σοβαρό και δύσκολο θέμα, το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Η ύπαρξη συνομιλιών και ύπαρξη κάποιας προοπτικής, έστω ισχνής, δεν μπορεί να είναι εμπόδιο στο να υιοθετήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί η πολιτεία μας, που είναι η αναγνωρισμένη πολιτεία. Επομένως, ως θέμα αρχής, δεν πιστεύω ότι η εκκρεμότητα του Κυπριακού θα πρέπει να μας εμποδίσει από το να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Όπως έγινε και με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έλεγαν πολλοί περιμένετε μετά τη λύση κλπ. Ναι. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονίσω ότι
και μέχρι πρώτην ως ήμουν στις συνομιλίες. Mm-hmm. Το μόνο κεφάλαιο που έχει κλείσει τελείως είναι αυτό της δικαστικής εξουσίας. Ναι. Και έκλεισε με την δημιουργία ενός ανωτάτου ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο όμως επιλαμβάνεται μόνο συνταγματικό θεμάτων. Δηλαδή, η θεωρία είναι ότι οι δύο πολιτείες ή οι δύο επαρχίες ή τα δύο συνιστώντα κράτη θα έχουν τα δικά τους νομικά συστήματα και ότι στην κορυφή όμως θα υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. που θα επιλαμβάνεται μόνο συνταγματικό θεμάτων. Και εδώ δυστυχώς, αλλά αναπόφευκτα, λόγω της ισορροπίας και της πολιτικής ισότητας που καλώς ή κακώς συνδεχθήκαμε, δεν είναι mm-hmm. προς συζήτηση τώρα, mm-hmm. Θα υπάρχει ίδιος αριθμός Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και δικαστού ή δικαστών από άλλες χώρες. Mm-hmm. Επομένως, μία πιθανότητα είναι ότι θα υπάρχει εννεαμελές ανώτατων δικαστήριων με τρεις Ελληνοκύπριους, τρεις Τουρκοκύπριους και τρεις ξένους δικαστές. Αυτό το λέγω ως γεγονός. Δεν είναι αν μου αρέσει ή αν δεν μου αρέσει. Για συμφωνείς ή αδιαφωνείς, ναι. Αλλά ναι. Το μόνο κεφάλαιο που είναι συμφωνημένο πλήρως είναι αυτό της δικαστικής εξουσίας. Και εάν είμαστε πολύ κοντά στη λύση, αυτό θα με επηρέαζε να πω, παιδιά, περιμένετε λίγο, διότι υπάρχει και αυτή η πολιτική προοπτική. Για να μην μας πούν, κύριοι, προχωράτε εσείς με τα δικά σας, παραγνωρίζοντας ότι θα υπάρχει λύση. Αλλά από τη δική μου αντίληψη, δεν είμαι θα σε εκείνο το σημείο. Διότι μην ξεχνάτε ότι στη Γενέβη θα γίνει μια προπαρασκευαστική διαδικαστική για να προχωρήσει μετά. Επομένως, δεν βλέπω τη λύση του Κυπριακού να επέρχεται με τους καλύτερους ιονούς γρήγορα. Επομένως, παρόλο που το θίγω στο μνημόνιο μου, θεωρώ ότι η πολιτεία μας θα πρέπει να προχωρεί με τις ρυθμίσεις που επιθυμεί, εκτός εκεί που υπάρχει κάποια πρόκληση, υπό την έννοια ότι η λύση ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί ή είναι πολύ κοντά. Άρα εσύ στο μνημόνιο εισηγείσαι ότι συμφωνείς με διαμαρτυρία στη δημιουργία του εφετείου, έτσι. Μάλιστα. Και εισηγείσαι να μειωθούν οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου, έτσι. Μάλιστα, ναι. Για ποιο λόγο? Διότι να γίνουν 9 λες. Η δουλειά του νυν ανωτάτου θα γίνεται από το εφετείο. Πλήστες όσες εφέσεις, εκκρεμούσες και μη, θα δοθούν εν μέρη ή συνολικά στο εφετείο. Επομένως, η εργασία του ανωτάτου θα περιοριστεί σε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία θα γύρονται με την άδεια του εφετείου ή του, λέγω εγώ, ενιαίου ανωτάτου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εργασία του ανωτάτου θα μειωθεί, λέω, επομένως, από 13 δικαστές πρέπει να κατεβούμε στους 9. Επίσης, να μην ξεχάνουμε πώς ευρεθήκαμε στους 13. Αρχίσαμε από 5 το 64 και προχωρήσαμε 7, 8, 9, 11, 13. Δεν μπορούμε να λύουμε το θέμα με διορισμό νέων δικαστών και αύξηση των μελών των δικαστηρίων. Πρέπει να αλλάξουμε τις δομές, πρέπει να αλλάξουμε τις διαδικασίες παρά τις δομές, και τις δομές εκεί που πρέπει, όχι μόνο τους αριθμούς. Δηλαδή, Χριστόφορε, δεν διορθώνουμε την κατάσταση απλώς με το να ρίχνουμε δικαστές και να δημιουργούμε δικαστές και δικαστήρια. Χρειάζεται μελέτη προσεκτική και να μην ρίξουμε έξω και να μην απορρίψουμε και τα θετικά στοιχεία που έχουμε. Και όλο το θεσμό του ενιαίου ανωτάτου δικαστηρίου ως πολύ θετικών, με μειωμένων αριθμών, με να χειρίζεται μόνο τα πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα στο εφετείο, μία έφεση. Ναι. Ας πούμε ότι αυτή η έφεση στο εφετείο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το εφετείο θα την αποφασίζει, αλλά θα τη στέλνει και στο ανώτατο
είτε είναι ιδιωτικό, είτε ποινικό δίκαιο, είτε συναμματικό δίκαιο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Αλλά δεν θα πηγαίνουν πάρα πολλά θέματα στο ανώτατο δικαστήριο και με τον τρόπο αυτόν πιστεύω θα βελτιωθεί και η ποιότητα του δικαστικού έργου. Διότι όπως πολύ ορθά σημειώνει ο Χρήστος Κλειρίδης, δεν μπορούν ήδη οι δικαστές να δικάζουν ενίκια, εξώσεις, απολύσεις, συνταγματικά θέματα, δυσφημίσεις, όλες σε μια ημέρα. Πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του ανωτάτου δικαστηρίου, του ενιαίου για μένα ανωτάτου δικαστηρίου, με λογικών αριθμών νέα δικαστών, που είναι και ο αριθμός, πρέπει να πω, του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φυσικά έχει μόνο συνταγματική αρμοδιότητα, αλλά πιστεύω 13 δικαστές και πέραν αυτού, διότι ορισμένοι λέγουν, παιδιά, να διορίσουμε και άλλους δικαστές του ανωτάτου, να σκόμε 15, 16, 17, διαφωνώ πλήρως. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός του ενιαίου ανωτάτου και να πηγαίνουν στο ανώτατο μόνο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Ναι. Έτσι το έθιξες ή να το θίξω εγώ με αφορμή αυτά που είπες. Υπάρχει θέμα παραγωγικότητας των δικαστών. Έχεις ας πούμε εσύ την αίσθηση ότι έχουμε και ένα ζήτημα. Δηλαδή, σίγουρα ο κάθε ένας είναι άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος παράγει διαφορετικά, αλλά εντίθεται και ένα ζήτημα και αυτό είναι εμφανές πολλές φορές, το έχω ξαναπεί εδώ, ας δούμε το πώς δουλεύουν οι διαφορετικοί δικαστές. Έχει δικαστές που διεκπεραιώνουν γρήγορα τις υποθέσεις τους, έχει δικαστές που είναι πιο αργοί και δεν υπάρχει και κανένα τρόπο να ελέξεις το θέμα της παραγωγικότητας. Μήπως εν και τούτον ένα πρόβλημα. Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Υπάρχουν ιδιαίτερα παραγωγικοί δικαστές και υπάρχουν δικαστές οι οποίοι δεν είναι τόσο παραγωγικοί. Πιστεύω υπάρχει πρόβλημα, αλλά το θέμα για μένα δεν είναι πόσες αποφάσεις γράφεις ή πόσα διατάγματα εκδίδεις. Είναι και η ποιότης του έργου και ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζεις. Φερρυπίν, στο ανώτατο δικαστήριο των Ινδιών, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν οι δικαστές οι οποίοι δημιουργούν απίστευτον έργο σε ποσότητα, αλλά όχι τόσο καλό σε ποιότητα. Ο δικαστής Ντάγκλας των Ηνωμένων Πολιτειών έγραφε 70 μεγάλες αποφάσεις το χρόνο. Είμαστε κάποτε και περισσότερες, αλλά όχι τόσο σημαντικές. Θέλω να πω ότι πολλές φορές η παρουσία σου ως δικαστή, κυρίως σε ανώτατα δικαστικά όργανα, και η συνεισφορά σου στη συζήτηση, στην εξέταση, στην μελέτη, είναι πολύτιμη, έστω και αν δεν γράφεις αποφάσεις. Επομένως, δεν πρέπει να συγχύσουμε την παραγωγικότητα απλώς με τον αριθμό αποφάσεων που εκδίδει ο Α ή ο Β. Και στην Κύπρο είχαμε δικαστές που ήσαν πολύτιμοι χωρίς να εκδίδουν πάρα πολλές αποφάσεις. Άλλον όμως η έλλειψη παραγωγικότητας που παρατηρούμε κάποτε, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενδεχόμενα εποπτικά μέτρα, για να μην πω τίποτε άλλο, και πρέπει αυτά να παρακολουθούνται από το ανώτατο. Το ανώτατο έχει υποχρέωση να επιτηρεί την ομαλή διεκπεραίωση της δικαιοσύνης. Και εκεί που οι δικαστές δεν συμπεριφέρονται καλά, ή παρεκτρέπονται, ή δεν βγάζουν αποφάσεις, ή καθυστερούν, ναι, εκεί το ανώτατο πρέπει να λάβει τα κατάλληλα βήματα. Το ανώτατο δεν είναι εκεί μόνο για να δικάζει. Το ανώτατο είναι εκεί για να επιτηρεί το σύστημα δικαιοσύνης και να εξασφαλίζει την ομαλή του ρύθμιση. Και είναι κάτι που πρέπει το ανώτατο να ασχοληθεί και με το οποίο να ασχοληθεί. Και αυτόν, Χριστόφορε, έχω πει προηγουμένως, ουδέποτε διάβασα πρόσφατα την βιογραφία του δικαστή Ντάισον. Εξηγά πως εμάθαινε νέα πράγματα, επήγαινε σε σεμινάρια συνεχώς μέχρι την τελευταία ημέρα της δικαστικής του δράσης. Πρέπει και οι δικαστές οι δικοί μας όλων των βαθμίδων να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, διάβασμα, σεμινάρια για να μπουν στους νέους και δύσκολους ορίζοντες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως και εμείς οι δικηγόροι. Αντιμετωπίζουμε και εμείς μια λέλαπα εξελίξεων και προσπαθούμε η γυραιότερη ή με οδηγότερη επιτυχία να μάθουμε τα νέα κόλπα του επαγγέλματος και την νέα ύλη. Πρέπει και οι δικαστές το ίδιο. Ναι.
Το θέμα της ποιότητας των αποφάσεων, ποια είναι η άποψή σου? Έχουμε καλές αποφάσεις έτσι γενικά ή έχουμε και εκεί θέμα? Δηλαδή η αίσθηση σου γενικά, δικάζεις τόσες υποθέσεις, έχεις τόση εμπειρία. Και αν μπορείς να μου συγκρίνεις ας πούμε με τα πρώτα χρόνια, αποφάσεις του 80, ανέφερες τον Μιχαλακίν τον 30 Φιλίδη ας πούμε, ανέφερες τον Πικί, σε σχέση με σήμερα, πώς είναι? Είναι δύσκολο να κάνεις συγκρίσεις για τον λόγο ότι το δίκαιο ήταν πολύ πιο απλό το 70, το 80, το 85, το 90. Το δίκαιο τώρα έγινε εξαιρετικά πολύπλοκο, τόσο λόγω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και λόγω του κεκτημένου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι νεαροί δικηγόροι είναι πολύ πιο μελετημένοι, πολύ πιο προσοντούχοι, τα νομικά θέματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αλλά διαχρονικά υπάρχουν εξαίρετες αποφάσεις, όπως η Πραχήμ, Αμβροσία, η Αλούκας, Μαυρογέννης, θέματα εκλογοδικείου στην αρχή. Ναι. Υπάρχουν και απογοητευτικές αποφάσεις. Πρέπει να πω, υπάρχουν και απογοητευτικές αποφάσεις. Πολύ απογοητευτικές. Και πολλές φορές οι απογοητευτικές αποφάσεις είναι και λόγω της τεράστιας ύλης την οποία αντιμετωπίζουν φερειπίνοι δικαστές του Ανωτάτου. Και είναι εδώ που συμφωνώ με τον Χρήστο τον Κλειρίδη, ότι ένας δικαστής του Ανωτάτου πρέπει να γνωρίζει ή να δικάζει υποθέσεις από 100 χώρους δικαίου. Είναι γι' αυτό που στο Ανώτατο πρέπει να πηγαίνουν όχι πολλά, δύσκολα θέματα με ώρα για μελέτη. Και είναι εδώ που θέλω να πω κάτι άλλο. Ο δικηγόρος είναι βασικός εμπλεκόμενος στη δικαιοσύνη. Το θεωρώ κακόν κάποτε να σου λένε, κύριε Πολυδίου, τέλειωσε η ώρα σου. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα να τελειώσω, θέλω ακόμα 10 λεπτά. Όχι. Αυτές οι ασφιχτικές προθεσμίες ή κατανομή χρόνου βλάφτει. Εγώ πιστεύω ότι διότι το σύστημα μας είναι adversarial, αντιπαραθετικό, χρειάζεται η βοήθεια του δικηγόρου. Και ο Lord Dyson στο βιβλίο του λέει ότι πολλές φορές άλλαξα άποψη λόγω του argument που άκουγα ενώπιον μου. Επομένως, πιστεύω ότι οι γραπτές αγορεύσεις βοηθούν, αλλά βοηθά παραπάνω ένας καλός συνδυασμός μεταξύ σύντομης αγόρευσης και ευρύτερης προφορικής παράθεσης επιχειρημάτων. Πιστεύω ότι θα βοηθηθούν και τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη εάν επιτρέπεται στους δικηγόρους εντός λογικών πλαισίων και λόγω της σημασίας της υπόθεσης να αναπτύσσουν με περισσότερη άνεση τα επιχειρήματά τους. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος του δικηγόρου. Και πιστεύω ότι... Είναι υποτιμημένος σήμερα νομίζεις? Ναι, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά για να δοθεί η ορθή θέση. Εγώ ίσως λόγω ηλικίας, λόγω... δεν έχω παράπονο, αλλά μιλώ γενικά τώρα για το επάγγελμα. Πιστεύω ότι ο ρόλος του δικηγόρου θα πρέπει να αξιολογηθεί πιο θετικά από τα δικαστήρια. Ναι. Και μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο ο καλός με την καλή προετοιμασία και με την προφορική αγόρευση για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν μπορεί ένας δικαστής να καταλάβει την υπόθεση απλώς με το να διαβάζει αγορεύσεις των 30-40 σελίδων. Ναι. Πάω και στο τελευταίο μου ερώτημα, διότι έχει ήδη 1,5 ώρα που συζητούμε. Βέβαια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και μας παρακολουθούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι που στέλνουν και τα μηνύματα τους. Να τους ευχαριστήσω όλους. Βεβαίως δεν θα θέσω τα ερωτήματα, διότι έχει και πολλά που δεν είναι έτσι γενικότερης υφής και το θέμα που συζητούμε είναι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ ο Χάρης ο Αρτέμης λέει πάρα πολύ καλές και γενναίες εντός εισαγωγικών θέσεις εν ώψη της ιστερικά αρνητικής περιραίουσας. Μιλώντας με τον Χάρη τον Αρτέμη, αγαπητέ πολύ, όταν ήταν υποψήφιος για τη θέση του συλλόγου στη Λευκωσία και συζητώντας το θέμα κατά πόσο οι εφέτες έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις του τι γίνεται
στον κόσμο και τον ερώτησα για τον πατέρα του. Και ο Χάρης μου είπε ότι πολλές φορές ενόμιζα ότι μίλουν, ας πούμε, με κάποιο ξένο όταν συζητούσαν τα θέματα, τα προβλήματα των δικηγόρων, των δικαστηρίων, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση των εφετών από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα? Ζει το ανώτατο σε ένα δικό του μικρό κόσμο? Έχει αντίληψη του τι γίνεται κάτω των προβλημάτων, των δυσκολιών κλπ? Ή όχι μήπως? Το συζητήσαμε ξανά σε αυτό το podcast και είπα και εγώ τη γνώμη μου για αυτό το θέμα και είναι με πολύ ενδιαφέρον που θέλω να ακούσω τη γνώμη σου για αυτό το ζήτημα. Εξαρτάται τι εννοούμε με κοινωνική εμπλοκή. Σίγουρα οι δικαστές δεν μπορεί παρά να είναι αποστασιοποιημένοι. Δεν μπορούν να ανήκουν σε συλλόγους, δεν μπορεί να εκφράζουν πολιτικές θέσεις. Γιατί? Δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίες. Γιατί να μην ανήκουν σε συλλόγους? Δεν μπορεί να ανήκουν σε συλλόγους διότι υπάρχει πιθανότητα κάποια σύγκρουση συμφέροντος. Εάν δηλαδή ένας δικαστής είναι στο συμβούλιο του ΑΒΟΕΛ, σίγουρα θα γερθούν θέματα αμεροληψίας του, όχι μόνο αντικειμενικής, αλλά και υποκειμενικής. Σίγουρα αντικειμενικής. Επομένως, κάποια αποστασιοποίηση είναι αναγκαία και αναπόφευκτη. Οι δικαστές, άλλον η αποστασιοποίηση, η μη ενεργός εμπλοκή και άλλον η απομόνωση. Οι δικαστές είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι αποστασιοποιημένοι. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τι γίνονται στην Κύπρο, τι γίνεται στην Κύπρο, σε άλλες χώρες, να μην παρακολουθούν, να μην διαβάζουν, να μην πηγαίνουν κινηματογράφο, να μην πηγαίνουν θέατρα κλπ. Πιστεύω ότι οι πλήστοι όσοι δικαστές στην Κύπρο δεν είναι απομονωμένοι με την κακή έννοια. Πρέπει να είναι αποστασιοποιημένοι, αναπόφευκτα, πρέπει να είναι λίγο μακράν των γεγονότων. Θα έλεγα ότι ο Πέτρος ο Αρτέμης ήταν από τους πλέον κοινωνικούς των δικαστών, με αντίστοιχες γνώσεις για κινηματογράφων, για τηλεόραση, για θέατρο κλπ. Δηλαδή, με όλη μου την εκτίμηση προς το Χάρη, δεν νομίζω ότι ο Πέτρος ο Αρτέμης ήταν το παράδειγμα απομονωμένου δικαστή. Να σου πω, μπορεί να μην το. Πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα και να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται περισσότερο. Από την δική μου την πείρα, δεν μπορώ να εκφράσω δυσαρέσκεια για την εν γέννη κοινωνική του στάση. Δεν είναι για το κοινωνικό το κομμάτι που ερωτούσα, ούτε πήγαινε εκεί η κουβέντα. Η κουβέντα ήταν πάνω στο αν έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις των δυσκολιών που υπάρχουν, ας πούμε, στη μάχημη δικηγορία. Δηλαδή, όταν λέμε 5-6 χρόνια καθυστέρηση να δικαστεί μια δίκη πρωτόδικα, αυτό το πράγμα, μόνο ο διάδικος το καταλάβει και ο δικηγόρος του. Μήπως ο δικαστής δεν αντιλαμβάνεται το κόστος αυτής της καθυστέρησης στο εφετείο 5-6 χρόνια? Αυτόν εννοώ. Ή να σου πω παράδειγμα. Συγγνώμη. Εμείς εδώ. Οι δικηγόροι. Να πάρουμε τη δική μας εμπειρία. Ναι. Αν έχουμε έναν πελάτη, ο οποίος μας αποστέλνει μια γνωμάτευση και μας πει, πάρε κύριε ένα μήνα, εβιάζομαι. Θα κάνουμε τον μήνα ή κοντά στον μήνα. Αν έχουμε έναν πελάτη ο οποίος μας ενοχλήσει τρεις φορές και μας πει, κύριε Πολυβίου, ερώτησα κάτι, θέλω απάντηση εντός 2-3 ημερών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πρέπει να επιμένουμε κι εμείς. Εμείς, δυστυχώς, λόγω της θέσης μας, και μιλώ και για τον εαυτό μου, κάποτε είμαι ιδιαίτερα όχι ευγενής, που πρέπει πάντα να είμαι ευγενής, αλλά δεν είμαι αρκετά επίμονη στην προσπάθεια απονομής της δικαιοσύνης. Πρέπει να υπάρχουν παράπονα, πρέπει να υπάρχει διαδικασία υποβολής παραπώνων, να τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν είχα υποβάλει ένα-δύο παράπονα εναντίον δικαστών για καθυστέρηση, αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Δεν πρέπει να το φοβούμαστε αυτό, όταν το κάνουμε καλόπιστα και με μέτρο. Και εδώ πιστεύω ότι έχει πολλούς δικαστές, οι οποίοι μπορεί και πρέπει να βελτιώσουν τη στάση τους προς τους δικηγόρους και προς το έργο τους, χωρίς αμφιβολία. Και θα πρέπει εμείς να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε συνεννόηση με τους ίδιους τους δικαστές.
να τους μιλούμε ελεύθερα, να γίνονται κοινέ συγκεντρώσει, να μιλούμε ελεύθερα. Άλλον το τι λέμε στο δικαστήριο, αλλά πρέπει να υπάρξει και έναν εναλλακτικό φόρουμ που θα μιλούμε ελεύθερα. Και όταν λέμε, κύριε, για όνομα του Θεού, έχουμε εφέσει 7-8 χρόνια. Έχουν εξαφανιστεί οι διάδικοι. Έχουμε χάσει τα files. Για όνομα του Θεού. Αυτά πρέπει. Και γι' αυτό ευθύνονται και οι δικαστές και οι δικηγόροι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω εγκαλύψαμε τα θέματα. Είχαμε πάρα πολύ ανταπόκριση από τους συναδέλφους, διότι το θέμα ήταν έτσι. Βεβαίως, πάντα ο Πόλης Πολυβίου ελκύει αρκετόν κοινό σε όλες τις παρεμβάσεις. Να πούμε ότι την άλλη Τρίτη ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει ένα online σεμινάριο του Προέδρου του Συλλόγου, του Αχιλλέα του Εμιλιανίδη και ακόμα νομίζω του συναδέλφου μου του Κώστα του Παρασκευά, που είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και θα εξηγήσουν τους λόγους. Είναι την ερχόμενη Τρίτη η ώρα 3. Όσοι θέλετε να γραφτείτε να το παρακολουθήσετε. Προγραμματίζω εγώ την Παρασκευή εδώ να έχω φιλοξενούμενο μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, διότι θα δούμε και τι θα γίνει στη Βουλή την Παρασκευή και αν θα ψηφιστεί η μεταρρύθμιση. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα για εμάς τους δικηγόρους. Έχουμε κάτι να προσμένουμε. Να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφό μου, τον αγαπητό Πόλη Πολυβίου, για την ετοιμότητα του, για το ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση και μας εξήγησε έτσι αναλυτικά πάντοτε και εμπεριστατωμένα τις απόψεις του. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν παρακολουθήσει και έχουν στείλει μηνύματα. Και αγαπητέ Πόλη, έτσι η τελευταία κουβέντα σε σένα πριν να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση. Το ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα, διότι θα έχει τεράστιες συνέπειες για το μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο περνά, θα περάσει εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα ξεπεραστούν σύντομα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι γίνονται πολύ σημαντικά θέματα εν ώψη της σημασίας της δικαστικής εξουσίας και του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω ότι για μένα ο διαχωρισμός του ΟΝΑΤΑΤΟΥ θα είναι μια καταστροφική ενέργεια. Ταυτόχρονα αναγνωρίζω την ανάγκη βελτίωσης πολλών δομών, διαδικασιών και συμπεριφορών από δικηγόρους και δικαστές. Γενικά έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης με πολύ σοβαρά προβλήματα όμως και σε αυτά που θα πρέπει να ενσκύψουμε και να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ πολύ εσέναν, Χριστόφωνα, για την εξαιρετική σου πρωτοβουλία, τους συναδέλφους που παρακολούθησαν. Ελπίζω απόψε στο SMS μου να μην πάρω πάρα πολλά υπηστικά, αλλά και ελπίζω και ορισμένες δικηγορίνες να μου στείλουν μηνύματα, όχι μόνο άντρες δικηγόρες. Πάντως εδώ έστειλαν πολύ κολακευτικά. Δικηγορίνες. Από δικηγορίνες ή από δικηγόρους. Και από δικηγόρους και από δικηγορίνες. Θα τα δεις. Έπρεπε να κάνω το ανόητο αστείο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δεις μετά. Καταληκτικά, είχες απάντηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο μνημόνιο, είχες feedback ή οτιδήποτε. Είχα το μνημόνιο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχες ανταπόκριση. Στον βοηθό Γενικών Εισαγγελέων, στα μέλη της Επιτροπής Νομικών και σε άλλους, στον Παγκύπριο Σύλλογο κλπ. Το έστειλα σε πολλούς. Και είναι εδώ που θα ανέμενα από την Επιτροπή Νομικών να δει το θέμα πιο προσεκτικά, καλώντας σε αχρειαστεί και οι δήμονες, όπως τον Αχιλλέα τον Εμιλιανίδη που είναι υπέρ, άλλους που είναι εναντίον. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η δικαιοσύνη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τα οικονομικά έρχονται και παρέρχονται. Τα σημαντικά θέματα είναι το Κυπριακό νούμερο 1 και η δικαιοσύνη νούμερο 2. Και τα δύο συνδέονται. Λοιπόν, η Κατερίνα Ηλιάδη, γνωστή και αγαπημένη, λέει: σας βλέπουν και μη δικηγόροι, διότι το ρίξαμε στους δικηγόρους. Οπότε, μας βλέπουν, πρέπει να σου πω, και δικαστές και σίγουρα και πολλοί δημοσιογράφοι και άλλοι πολίτες κλπ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους ξανά. Ευχαριστώ τον Πόλη Πολυβίου. Καλό βράδυ, θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά σε όλους. Ευχαριστώ.